Φίλε και φίλοι τη Ελληνική Ραδιοφωνία και τηλεόραση, καλησπέρα σα. Από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη εδώ στο Ρέντι θα παρακολουθήσετε το μεγάλο ντέρμπι τη τρίτη αγωνιστική μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ηρακλή. Δύο ομάδε είναι αίτητε μέχρι τώρα στι δύο πρώτε αγωνιστικέ και βέβαια όπω και να είχε το πράγμα, το παιχνίδι θα ήταν ντέρμπι. Καθώ ο Ηρακλή βέβαια είναι ο περσινό πρωταθλητή και η ομάδα που ξεκίνησε τη χρονιά εντυπωσιακά παίρνοντα το Super Cup. Εδώ ο Δε Ολυμπιακό είναι η ομάδα με του περισσότερου τίτλου στην Ελλάδα και βέβαια θα ήθελε πολύ να επιστρέψει μετά από 5 χρόνια και πάλι στο θρόνο του πρωταθλητή με το τέλος της χρονιάς. Εδώ βλέπετε τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Με Χριστοφιδέλη Σουλτανόπουλο, Κουρνέτα, Κουζούνι, Χατζιαντανίου, Καϊντάρσκι, Μάρκες, Ρουμελιώτη, Τζούριτς, Καρυπίδη, Παπαδημητρίου και Γιορτάνοφ. Είναι οι παίκτες που έχει ο Δρίκος στην διάθεσή του. Και εδώ ο Ηρακλής με Ριβέρα, Μπρούξ, Πιπεριά, Κίτσικο, Παπαδημητρίου, Κότσανιου, Πετρέα, Τίσερ, Νίλσον, Σμαραγδί, Κανέλο και Κωνσταντίνοφ. Οι παίκτες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Σουηδός προπονητής ο Άντερς Κρίστιανσον που μετά από πολλά χρόνια διαδέχτηκε βέβαια στον πάγκο του Ηρακλή τον Αλέκο Λεόνι. Εδώ βλέπετε την παρουσίαση των δύο ομάδων και πρώτα με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος θα παίξει με τον Τίσερ Πασαδόρο διαγώνιο αυτού τον Νίλσον, τον Σουηδό. Από εκεί και πέρα ο Ριβέρα βλέπετε με το νούμερο 2 κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Χωσέ Ριβέρα από το Πέρτο Ρίκο θα είναι στις άκρες. Μαζί με τον Πλάμεν Κωνσταντίνοφ που πέρασε και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ κεντρική μπλοκέρ για την ομάδα του Ηρακλή είναι ο Σμαραγδής και ο Κανέλος. Έκπληξη η χρησιμοποίηση στο ξεκίνημα του Γεράσιμου Κανέλου. Ενός παίκτη που είναι 20 ετών. Και εδώ ο πάγκος του Ολυμπιακού, οι παίκτες θα περάσουν σιγά σιγά μέσα. Και πρώτα ο αρχηγός, ο Κώστας Χριστοφιδέλης με το νούμερο 1, ο Σωτήρης Δρίκος. Με το νούμερο 6, ο Βασίλης Κουρνέτας εδώ. Με το νούμερο 10, το νέο απόκτημα των Ερυθρολεύκων, ο Μάρκες. Βλέπετε εντυπωσιακός ο Μάρκες. Ο Θεόκλητος Καρυπίδης, επίσης νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων. Με το νούμερο 13, με το 15 είναι ο Γιορτάνοφ και λίμπερο για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Παπαδημητρίου. Ξεχάσαμε βέβαια τον Γκαϊντάρσκι, τον έτερο Βούλγαρο, τον κεντρικό μπλοκέρ. Αυτοί είναι οι παίκτες που απαρτίζουν την δεξιά του Ολυμπιακού. Βέβαια στον Ηρακλή μην ξεχνάμε ότι λίμπερο είναι ο πολύ σπουδαίος Φρέντι Μπρουξ. Εδώ ο Σωτήρης Δρίκος με τον συνεργάτη του, κύριο Μπακοδήμο. Στην αντιπέρα όχθη ο Σουηδός, ο Άντερς Κρίστιανσον, 58 ετών, έχει ως συνεργάτη τον μέχρι πέρυσι παίκτη του Ηρακλή, τον Γιάννη Καλματζίδη, έναν άνθρωπο που έχουν ζήσει παράλληλα, καθώς τον είχε προπονητή στο ξεκίνημα της καριέρας του Καλματζίδης, τον είχε προπονητή και στην Εθνική Σουηδίας. Άλλωστε ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1988, όταν οι Σουηδοί είχαν πάρει την 7η θέση. Είχαν κερδίσει στην αγώνα κατάταξης τότε τους Γάλλους με 3-2. Εδώ είναι ο Κώστας Χριστοφιδέλης έτοιμος για το πρώτο σερβίς για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που δεν έχει τέταρτο ξένο βέβαια, δεν πρόλαβε να αποκτήσει και βέβαια θα περιμένει τη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου, 15 έως 31 Δεκεμβρίου, η δεύτερη μεταγραφική περίοδος, να μπορέσει να αναπληρώσει τα κενά. Εδώ βλέπετε τον δεύτερο διαιτητή, τον Βασίλη Ράπτη. Πρώτος είναι ο Νότας Γεροθόδωρος, διαιτητής που βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο. Και βέβαια διαιτήτευσε πριν λίγες μέρες τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών. Εκεί που η Ιταλία κέρδισε με 3-0 τη Σερβία. Εδώ ο Πλάνος προσπαθεί στην πρώτη επίθεση. Θα περάσει ο έμπειρος Βούλγαρος ακραίος. Κωνσταντίνοφ, ο μόνος παίκτης που έχει καταφέρει να πάρει και με τις τέσσερις που έχουν πάρει τίτλο στην πατρίδα μας στο βόλεϊ. Άρη δηλαδή, Ηρακλή, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Νίκος Μαραγδής στο σερβίς. Καρυπίδη στην υποδοχή. Παίρνει και την πάσα του Κουρνέτα και το block out. Είναι επιτυχημένο η επίθεση από τους γηπεδούχους, ισοφαρίζοντας έτσι 1-1. Ξανά η τελευταία προσπάθεια του Θεόκλου του Καρυπίδη, ενός παίκτη που βέβαια έμαθε τα μυστικά του βόλεϊ στα φυτώρια της ομάδας του Ηρακλή. Αλλά από τότε που έχει φύγει από την ομάδα του Κυρεού, με την οποία έχει κατακτήσει άλλωστε ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Εδώ έχουμε τον Κανέλο σε πρώτο χρόνο να δίνει και πάλι προβάδισμα στον Γυραιό. Αυτός είναι ο Γιορτάνοφ, ο Βούλγαρος διαγώνιος των Ερυθρολεύκων. Εδώ πάντα ο Νότας Γεροθόδωρος, ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης του συνδέσμου της Αθήνας. Νίλσον. Πολύ δυνατά, εντυπωσιακά θα βγάλει την υποδοχή ο Χριστοφιδέλης Κουρνέτας. Πολύ ωραία πάσα για τον Καρυπίδη. Εντυπωσιακό και το τελείωμα του Σαλονικίου Άσου του Ολυμπιακού. 2-2. Ηρακλής που βέβαια έχει το μεγάλο πρόβλημα της αποχής του Αντρέι Κράβαρη, ο οποίος τραυματίστηκε στον τελικό του Super Cup και θα χρειαστεί ακόμα κάποιο χρόνο για να μπορέσει να επανέλθει. Άλλωστε για αυτόν τον λόγο ο Γυραιός
Έκανε και μια μεταγραφή τον Καναδό Μπρίκμαν που πέρυσι αγωνίστηκε στην Ένωση Αυτοπαιδείων Πλατών και με μεγάλη θητεία στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, προκειμένου να καλύψει τα κενά. Λύση ανάγκη και ο Κίτσιο, ο οποίο επιστρατεύτηκε, μπορεί να πει κάποιο. Ο Χρήστος ο Κίτσιο, ο οποίο πέρυσι ήταν πρωταθλητή με τη φανέλα του Ηράκλη και σήμερα είναι εδώ στο Ρέντι σε περίπτωση που χρειάζεται να βοηθήσει. Πλάνο Κωνσταντίνο, πολύ δυνατά. Η μπάλα είναι out, όπως υποδεικνύει ο υπόπτη Διαμόν. Με αυτόν τον εύκολο τρόπο λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι ισοφαρίζουν 3-3 ξανά, η τελευταία φάση. Κωνσταντίνοφ, η μπάλα είναι out. Θεόκλητος Καρυπίδης εδώ στο σερβίς. Κωνσταντίνοφ υποδέχεται ωραία ο Τίσερ, καταπληκτική πάσα για τον Λίλσον που τον σταματάει όμως εκεί ψηλά εντυπωσιακά ο Μάρκες. Εδώ είναι ο Μάρκες από την Βενεζουέλα με ένας παίκτης πολύ εκρηκτικό στον μπλοκ όπως και ο Γκαϊντάρσκι. Ο Ηρακλής πονάει βέβαια σε αυτή τη θέση. Είπαμε ο αρχηγός του ο Κράβαρη είναι τραυματίας και ο Σμαραγδής έχει μείνει μόνος του να παλεύει. Βέβαια με τη συμπαράσταση των μικρών, άλλωστε μην ξεχνάμε στο τελικό του Super Cup την εμφάνιση του Πετρέα που βοήθησε τα μάλα και τα μέγιστα το ηνωμάτιο του Ηρακλή. Εντυπωσιακός ο Άσος είναι ο πρώτος για το παιχνίδι και για τον Θεόκλητο Καρυπίδη που έκανε σπουδές εμφανίσεις με την εθνική το καλοκαίρι τόσο στο EuroLeague όσο βέβαια και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρωσία. Ξανά εδώ ο παίκτης που ήρθε από το Ιταλικό Πρωτάθλημα πέρυσι στον ΠΑΟΚ και φέτος συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Αυτή φορά είναι άστοχος, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάρει το προβάδισμα 5-4. Νωρίτερα το 5-3 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που κατόρθωσαν μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν οι γηπεδούχοι. Εδώ είναι ο Γεράσιμος ο Κανέλος. 20 ετών, γεννημένος 25 Αυγούστου του 87, με ύψος 2-1. Στην πρώτη χρονιά βέβαια με την φανέλα του Γυρεού. Εδώ εντυπωσιακό το μπλοκ από τον Ριβέρα. Χωσέ Ριβέρα, 30 ετών. Ένας παίκτης που γνωρίζει πολύ καλά από τη θητεία του στην Όλικο Μασέικο, ο προπονητής του Ηρακλή. Γι' αυτό άλλωστε τον εμπιστεύτηκε. Καθυστέρησε βέβαια. Δεν ήταν στο Super Cup ο Ριβέρα. Και στην πρώτη αγωνιστική χρησιμοποιήθηκε ο Λευκορώσος, ο Αχρέμ. Ο οποίος μάλιστα κατέκτησε και τον τίτλο του MVP την πρώτη αγωνιστική κοντά στον ΠΑΟΚ. Σημειώνοντας 20 πόντους, σήμερα είναι πάντως στον πάγκο. Δεν τον χρησιμοποιεί στο ξεκίνημα ο Σουηδός coach του Γυρεού. Αυτός είναι ο Μάρκες. Εκτός από εντυπωσιακός μπλοκές είναι και πολύ καλό σερβερ. Αξίζει κάποιος να τον προσέξει. Σημαδεύει τον Κωνσταντίνο που δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει εύκολα την υποδοχή. Έρχεται εντυπωσιακά από το αριστερό. Ο Ριβέρα να ισοφαρίσει 6-6. Και πάλι εδώ, πολύ ωραία η πάσα του Τίσερ. Έρχεται ο Ριβέρα να πάρει μικρή διαγώνιο και τον πόντο. Και εδώ είναι ο Σιμών Τίσερ, πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι με την Friedrichshafen. Η ομάδα που τον ανέδειξε, καθώς βέβαια το ξεκίνημα στην καριέρα του ήταν στην Olympic Berlin. Πατάει τη γραμμή, όπως υποδεικνύει ο επόπτης ο γραμμών. Και βέβαια ο πόντος καταγράφεται υπέρ του Ολυμπιακού που έχει πλέον το προβάδισμα με 7-6. Εδώ ο Κουρνέτας. Κωνσταντίνοφ. Τίσερ. Ωραία πάσα για τον Νίλσον που θα πάρει το block-out. 7-7. Γίνεται μάχη στο ξεκίνημα. Με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Ξανά εδώ. Μάρκ. Ο Νίλσον. Νίλσον Μάρκους Νίλσον. Το πλήρες όνομα του Σουηδού. Και εδώ είναι ο Ριβέρα. 30 ετών ο Πορτορικανός, 1,95 το ύψος του. Κουρνέτας, πολύ ωραία πάσα για τον Χριστοφιδέλης, πάει παλέπαν στο μπλοκ, βγάζει ο Ριβέρα. Τίσερ, ευκαιρία για τον Ηρακλή να φύγει μπροστά. Σταματάει μπάλα στο καρφί του Κωνσταντίνο στο μπλοκ και ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία, έχετε να παίξει πάλι πρώτο καρφί. Την μπάλα είναι out, ο Ηρακλής θα πάει προηγούμενος στο πρώτο τεχνικό time-out. 8-7 οι Θεσσαλονικείς έχουν το προβάδισμα και για μας είναι ευκαιρία να γυρίσουμε για λίγο εικόνα και ήχο στα στούντιο της Λεωφόρου Στρατού στην E3. Open to Life. Almeco Professional Interior. Ζήστε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Τα επαγγελματικά έπιπλα Almeco δημιουργούν για σας το ιδανικό περιβάλλον. Almeco Professional Interior. Maxis. Η
καλύτερες θέσεις στον τουρισμό είναι πιασμένες από τους απόφοιτους του ΙΕΚ Hotelia. Το υψηλό επίπεδο σπουδών, η πρακτική εξάσκηση και η προτεραιότητα πρόσληψης στα ιδιόκτητα ξενοδοχεία του ομίλου PAP Corp σας εξασφαλίζουν το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεστε. ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Hotelia. Πάρτε θέση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 80 111 55 55 0. Επιστροφή και πάλι στο Ρέντι. Ο Ηρακλής έχει το προβάδισμα. Είμαστε πάντα στο πρώτο σετ. 8-7. Η Θεσσαλονίκη προηγούνται του Ολυμπιακού εδώ στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά από την ΕΤ3. Είδατε για λίγο και την σύζυγο πλέον του Νίκου Ρουμελιώτη, τη Βάσο Καναντάσκου, πριν μια εβδομάδα το μυστήριο. Νεόνυμφη, δεν πήγαν βέβαια. Ταξίδι του Μέντες, καθώς και η Καναντάσκου έχει υποχρεώσει στο μπισβόλιο, αλλά και ο Ρουμελιώτης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε Κωνσταντίνοφ, νέο πόντο. Ο Έπειρος Βούλγαρος φέρνει τον Ηρακλή για πρώτη φορά με άρα 2 πόντων. Γρήγορη η δική μας υπερήγηση στους δύο πάγκους. Θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ειρήνη Μαραγκού. Ειρήνη, καλησπέρα. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι βλέπουμε στα πρώτα λεπτά. Ο Σωτήρης Δρίκος δεν έχει παράπονα από τους παίχτες του. Ζήτησε ο Παπαδημητρίου με τον Χριστοφιδέλη να παίρνουν περισσότερο χώρο στην υποδοχή και θέλει να εκμεταλλευτεί την απουσία του Γκράβαρη και να παίξει από τον κέντρο με τους Γκαϊτάρσκε και Μάρκες. Πάμε και στον Αντώνη Χαζάρ που καλύπτει την πλευρά του Ηρακλή. Ούτε και ο Σουηδός προπονητής του Ηρακλή έχει παράπονα από τους παίκτες του. Σε γενικές γραμμές τους είπε ότι καλά πάμε, θέλουμε λίγο πάθος. Και σημείωσε, έδωσε μάλλον οδηγίες στον Νίλσον πώς να κινείται καλύτερα στο μπλοκ, πώς να στείνει τα χέρια του να κόβει τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Εδώ είδατε για λίγο τους δύο προπονητές. Στο σερβίς είναι ο Χρυστοφιδέλης. Ο Κωνσταντίνος βγάζει ωραία την υποδοχή. Εντυπωσιακός πρώτος χρόνος από τον Νίκο Μαραγδί. Τρομερή πάσα από τον Τίσερ, που είναι ένας πολύ αξιόλογος πασαδόρος. Συνεχίζοντας την σπουδαία σειρά που έχει πάρει ο Ηρακλής, μην ξεχνάμε βέβαια, κανένα σίγουρα δεν θα ξεχνάει στη Θεσσαλονίκη το Λόι Μπολ. Αλλά και πέρυσι ο Ντεπέστελε που ήταν σαλωτικός, άλλωστε ήταν ο MVP του πρωταθλήματος. Γαϊτάνσκι, ωραία η άμυνα από τον Ριβέρα. Έρχεται ο Κωνσταντίνοφ και αυτή θέλει να περάσει εντυπωσιακά. Σε μεγάλα κέφια ο Πλάμεν Κωνσταντίνοφ οδηγεί εκ του ασφαλού στον Ηρακλή που έχει πλέον αέρα 3 πόντων. Δεν θα αργήσει ο Δρίκος να ζητήσει time out και πράγματι ο πυρεώτης προπονητής του Ολυμπιακού καλεί τους παίκτες κοντά του βλέποντας τον Ηρακλή να ξεφύγει με 3. Και πάμε γρήγορα εμείς στον Αντώνη Χαζάπη που έχει να μας μεταφέρει όμως κάποια σπουδαία πράγματα, κάποιες σπουδαίες πληροφορίες όσον αφορά την προϊστορία των αγώνων των αναμετρήσεων μεταξύ του Ηρακλή και του Ολυμπιακού. Αντώνη. Με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό τα 6 τελευταία χρόνια, 3 παιχνίδια έληξαν υπέρ των Ερυθρολεύκων και 3 υπέρ του Ηρακλή. 2001-2002, 3 και 4, πάντα κέρδιζε ο Ολυμπιακός, εύκολα ή δύσκολα. Από το 2004-2005 μέχρι και σήμερα, ο Ηρακλής είναι αυτός που κερδίζει και μάλιστα το περσινό παιχνίδι που έγινε πρώτη αγωνιστική, κράτησε 1 ώρα και 34 λεπτά, κρίθηκε στο tie break και αυτός έφτασε μέχρι το 21-23 και ήταν το τρίτο, το έκτο σε διάρκεια μεγαλύτερο χρονικό παιχνίδι. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο για αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα περάσουμε γρήγορα και στην Αντιπέρα Όχθη να μάθουμε για ποιο λόγο κάλεσε κοντά τους παίκτες λίγο νωρίτερα ο Σωτήρης Δρίκος. Ο λόγος λοιπόν στην Ειρήνη Μαραγκού. Ήθελε να σπάσει το ρυθμό του Ηρακλή ο κύριος Δρίκος. Ζήτησε πιο αποτελεσματικό μπλοκ από τους Γιορδάνοφ και Μάρκες που βρίσκονται μπροστά από τα 3 μέτρα. Ενώ να σημαδεύουν στο σερβίς τους δύο ακραίους, τον Ριβέρα και τον Κωνσταντίνο. Για να δούμε τον Γκαϊντάρσκι. Που είναι στο σερβίς, 9-11 είναι το σκορ, βγάζει εύκολα και πάλι ο Κωνσταντίνο που μαζεύει σχεδόν όλη την υποδοχή του Ηρακλή, παίρνει και την επίθεση, αλλά έχουμε υπέρβαση στο φιλέ από τον Νότα Γεροθόδωρο, τον πρώτο διετή, στον Τίσερ, για να δούμε εδώ, αν περνάει το χέρι του ο Γερμανός στην πλευρά του Ολυμπιακού, εδώ θα φανεί, βλέπετε καθαρά, η υπέρβαση από τον Γερμανό Πασαδόρο. Ο πόντος λοιπόν καταγράφεται υπέρ του Ολυμπιακού, που πλησιάζει στο σκορ 10-11, ο Γκαϊντάσκι είναι στο σερβίς. Είναι άστοχος και ο Ηρακλής ξεφεύγει και πάλι με 2. Εδώ ο Γκαϊντάρσκι, συμπαίκτης βέβαια και με τον Κωνσταντίνο Φάλα και τον Γιορδάνοφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σχεδόν πριν ένα χρόνο, 11 μήνες στην Ιαπωνία, όταν οι Βούλγαροι κατάφεραν να φτάσουν στο χάλκινο μετάλλιο. Εδώ ο Σωτήρης Δρίγκος ανέλαβε στις αρχές της φετινής χρονιάς των Ολυμπιακών, στα μέσα της περσινής περίοδου και παρέμεινε στο Πειραιά, έχοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης, προκειμένου επαναλαμβάνω να φέρει τον Ολυμπιακό και πάλι στους τίτλους. 11-12.
Πολύ κακό σερβίς από τον Γιορτάνοφ. 11-13. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους αν έχουμε δυνατότητα να δούμε το προηγούμενο σερβίς. Δεν πρόλαβα να δω το προηγούμενο σερβίς, αν η μπάλα ήταν μέσα ή έξω. 11-13. Εδώ ο Πλάμεν Κωνσταντίνοφ πάντως είναι με τα η μπάλα στα χέρια έτοιμος να συνεχίσει. Βαδημητρίου, κουρνέτα σε πρώτο χρόνο, άστοχος ο Μάρκες. 11-14. Ηρακλής βλέπετε με σταθερή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι στιγμής του πρώτου σετ. Έχει καταφέρει και ξεφύγει ήδη με τρεις πόντους και η αλλαγή, καθώς θα περάσει στη θέση του Μάρκες ο πολύπυρος Άκης Χατζιαντωνίου. Εδώ ο Χατζιαντωνίου παίρνει θέση. Χατζιαντωνίου που ήταν και με την Εθνική βέβαια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 13η θέση. Αποκλεισμός από την πρώτη φάση και βέβαια ακόμα ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα χωρίς διάκριση για το ελληνικό βόλεϊ. Χαρυπίδης θα πάρει το blockout. Πόντος για μετά από πολλή ώρα για τον Ολυμπιακό. 12-14. Εδώ είναι ο Ριβέρα. Ξανά η τελευταία φάση και ο κερδισμένος πόντος από το blockout που κερδίζει ο Θεόκλητος Χαρυπίδης. Νάτος εδώ ο Σαλονικιός Ακραίος που είναι και στο σερβίς. Βγάζει ο Ριβέρα. Ωραία πάσα και πάλι του Κίσερα, αλλά το μπλοκ εκεί ατομικό του Χριστοφιδέλη στον Νίλσον. Τρομερή προσπάθεια από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Χριστοφιδέλη, που σταματάει εδώ το βαρύ πυροβολικό της ομάδας του Γυρεού, τον Νίλσον. Ο Νίλσον που ήταν βέβαια πρώτος κόρος από την πρώτη χρονιά που ήρθε στην Ελλάδα, το 2004-2005 στο Πανελλήνιο, όπου έπαιξε δύο χρόνια. Έφυγε, πήγε στη Γαλλία, έπαιξε την Παρή για να επιστρέψει δεύτερη χρονιά φέτος στον Ηρακλή. Παπαδημητρίου, Χριστοφιδέλης δέχεται εντυπωσιακό μπλοκ από Κανέλο και Τίσερ. Βλέπετε το νεαρό Κανέλο πώς το πανηγυρίζει, 13-15. Εδώ ο Γεράσιμος Κανέλος, ξανά η τελευταία φάση. Ψηλά πάνω, πολύ τα χέρια από το φιλέ, σταματάνε τον Χριστοφιδέλη και βλέπετε εδώ τον διεθνή με τις ομάδες παιδών και φίλων, Γεράσιμο Κανέλο, που είναι και στο σερβίς. Παπαδημητρίου, κουρνέτας, έρχεται πίσω από τα 3 μέτρα ο Λοντάνοφ που έχει πολλή ώρα να πάρει πρωτοβουλία επιθετικά και ο Ολυμπιακός μετά πολλή ώρα από τα χέρια του Βούλγαρου θα πάρει έναν πόντο. Βλέπετε τον Λοντάνοφ που παρακινεί τον κόσμο, αλλά πιο κόσμο. Ο κόσμος είναι πολύ λίγος εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη. Δεν θα πρέπει να είναι παραπάνω από 100, ίσως ο λιγότερος κόσμος που έχουμε δει ποτέ σε ένα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή. Τίσερ γυρίζει την μπάλα στον Ριβέρα που είχε πάρει και την υποδοχή. Πολύ καλός ο Πορτορικανός. Θα φέρει τον Ηρακλή προηγούμενο με άρα 2 πόντων στο δεύτερο τεχνικό time out του πρώτου σετ. 14-16. Ευκαιρία για μας για λίγο και πάλι να πάμε για σύντομα διαφημιστικά. Και πώς είσαι? Πώς είμαι? Ψηλός, ξανθός, γεροδεμένος, με μακριά ξανθά μαλλιά, μπούκλες. Κάνω και πολλά χρόνια γυμναστήριο. Βέβαια. Bodybuilding. Εσύ, πώς είσαι? Είσαι και πολύ τρελό θεματάκι. Κάνε φίλους στη δική σου διάσταση. Conex. Επικοινωνία στη δική σου διάσταση. Νίκο. Επιστροφή και πάλι στο Ρέντι, καθώς βλέπετε εδώ τους κερδισμένους πόντους για τις δύο ομάδες. Καρυπίδης έχει 4, ο Κωνσταντίνοφ επίσης 4 για τον Ηρακλή. Ο Κωνσταντίνοφ που είναι βέβαια και εκπληκτικός στην υποδοχή. Το time out, το δεύτερο τεχνικό ολοκληρώθηκε. Ο Ηρακλής έχει πάντα το προβάδισμα στο πρώτο σετ, 14-16. Θα πάμε γρήγορα στους δύο πάγκους, θα ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από τον Αντώνη Χαζάπη. Να δούμε τι έλεγε νωρίτερα. Είδα Αντώνη στον Νίλσον να δίνει τις οδηγίες ο Κριστιάνσον. Και πάλι ο Νίλσον ήταν αυτός που δέχτηκε τις περισσότερες παρατηρήσεις και κυρίως είχε να κάνει με τη θέση του στον μπλοκ, πώς να τοποθετείται και να κόβει τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Πάμε και στην Ειρήνη Μαρακούρου να δούμε ποιες είναι οι οδηγίες που έδωσε λίγο πριν να αρχίσει και πάλι το παιχνίδι ο Σωτήρης Δρίκος.
Προσοχή στον Μάρκους Νίλσον, ο οποίος έχει περάσει μπροστά και θα πάρει τις περισσότερες επιθέσεις κατά τη γνώμη του Σωτήρη Δρίκο, ενώ από τον Αχιλέα Παπαδημητρίου ζήτησε πιο γρήγορα την μπάλα και πιο ψηλά στα χέρια του Πασαδόρου, ώστε να μπορεί ο Κουρνέτας να παίζει από το κέντρο. Για να δούμε το Ριβέρα που είναι στο σερβίς. Το σκορ είναι 15-17. Η Ρακλής έχει πάντα το προβάδισμα στο πρώτο σετ. Κουρνέτας, Χριστοφιδέλης, μπάλα είναι block out. 16-17. Με τον Καβαλιώτη αρχηγό του Ολυμπιακού, εδώ βλέπετε ξανά πώς κερδίζει τον πόντο και φέρνει και πάλι τους ερυθρόλευκους σε απόσταση αναπνοής. Χριστοφιδέλης που πάει και στο σερβίς. Νάτος εδώ, 30 ετών, ύψος 1,95, ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Μπρουκς, Τίσερ, Νίλσον. Μπάλα είναι block out. Χαρακτηριστικά το υποδεικνύει ο Νόντας Γεροθόδωρος. Ξανά εδώ θα φανεί, βλέπετε καθαρά η μπάλα στα χέρια του Καρυπίδη και μετά φεύγει out. 16-18 και πάει ο Σμαραγδής. Ο Σμαραγδής που είναι η ύψη του βάθους από το σερβίς. Αν του πιάσει όμως οι υποδοχείς αντιπάλου έχουν πρόβλημα. Για να δούμε εδώ τον Σμαραγδή. Περνάει τελικά με τη βοήθεια του Φιλέ. Κουρνέτας έρχεται να βγάλει για τον Καρυπίδη που σπάει την μπάλα πάνω στον μπλοκ. Εντυπωσιακή άμυνα από τον Τίσερ. Παίρνει τον ριμπάνο όμως πάνω στο Φιλέ. Ο Καϊκάρσκι 17-18. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει και βέβαια εδώ ο Κανέλος δεν μπόρεσε, δεν έχει άλλωστε την εμπειρία να σταματήσει τον Καϊκάρσκι που πάει στο σερβίς. Γκαϊντάρσκι που ήρθε και αυτός από την Λεύσκη Συνκόκο, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, την οποία άλλωστε αντιμετώπισε πέρυσι ο Ολυμπιακός, όπως και ο Ηρακλής αντιμετώπισε την Μασέικ. Ενώ εδώ έχουμε εντυπωσιακό μπλοκ του Γιορδάνοφ με τον Χατζιαντονίου πάνω στον Κωνσταντίνοφ. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που σταματιέται ο Βούλγαρος. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός 18-18. Και πάλι εδώ η δύσκολη υποδοχή και το τρομερό ατομικό μπλοκ του Γιορδάνοφ πάνω στον Πλάμεν Κωνσταντίνοφ. Συνεχίζει πάντα ο Γκαϊντάρσκι που είναι πολύ καλό σερβερ. Χτυπάει δυνατά αυτή τη φορά. Ριβέρα, Τίσερ και πάλι για τον Κωνσταντίνο που αυτή τη φορά περνάει εντυπωσιακά. 18-19. Επέμεινε ο Γερμανός Πασαδόρος με τον Βούλγαρο. Βέβαια η εμπειρία και η αξία του Κωνσταντίνο είναι τέτοια που καταφέρνει και παίρνει τον πρώτο παρότι τον περιμένανε. Βέβαια και πάλι ατομικό τον μπλοκ εδώ. Δεν πρόλαβε να κλείσει ο Χατζιαντονίου. Νίλσον επίσης ένας δεινός σερβερ. Καρυπίδης δυσκολεύεται αλλά βγάζει. Κουρνέτας για τον Γιορδάνο που έρχεται να χτυπήσει εντυπωσιακά, αλλά ο Ριβέρα είναι εντυπωσιακό στην άμυνά του. Έρχεται ο Νίλσον να πάρει τον πρώτο τελικά για τον Ηρακλή. 18-20. Και βλέπετε τους πανηγυρισμούς για τους παίκτες του Ηρακλή. Συνεχίζει βέβαια ο Σουηδός στο σερβίς. Μάρκος Νίλσον, Μαξ όπως χαϊδευτικά γράφει και η φανέλα του. Εδώ ο Αχιλλέας Παπαδημητρίου επίσης νέο μεταγραφικό απόκτημα για τον Ολυμπιακό. Δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Ο Γιορτάνοφ απλά περνάει την μπάλα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει νέο πόντο. Κωνσταντίνοφ χτυπάει δυνατά και παίρνει τον πόντο. 18-21. Και time out δεύτερο που κάνει χρήση ο Σωτήρης Δρίκος βλέποντας την ομάδα του να απέχει 3 πόντους. Τον Ηρακλής 4 από το να κατακτήσει το πρώτο σετ. Ο Ολυμπιακός που μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει σετ στο πρωτάθλημα. Να δούμε αν ο Ηρακλής θα είναι αυτός που θα του πάρει το πρώτο. Εδώ βλέπετε τον Σωτήρη Δρίκο, 39 ετών, γεννημένος στις 4 Οκτωβρίου, πριν δύο μέρες είχε γενέθλια. Ενώ πρέπει να πούμε ότι βέβαια ήταν προπονητής στον Άρη Νίκαιας για πολλά χρόνια, από το 87 στο 2000, όταν δημιουργήθηκε η Ένωση Νίκαιας με τις εικόνες του Ιωνικού και της Δεκουάρη. Ήταν αυτός που από το 2001 στο 2006 κάθισε στον πάγκο της ομάδας, με την οποία βέβαια έφτασε να κατακτήσει το κύπελο στην Καλαμάτα την περίοδο 2002-2003. 18-21, γρήγορα πάμε στην Ειρήνη Μαρακού να δούμε τι έλεγε νωρίτερα ο Σωτήρης Δρίκος. Εμψύχωσε τους παίκτες του ο Σωτήρης Δρίκος, ζήτησε στους αμυντικούς να έρχονται πιο μπροστά στην άμυνα, μπορεί να ανατρέψουν τη διαφορά. Ο πρώτος στόχος να βγάλουν τον Νίλσον από το σερβίς. Αντώνης Καζάπης μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες που αλίευσε από τον πάγκο του Ηρακλή. Αυτή τη φορά εκτός από τον Νίλσον τις ίδιες περίπου οδηγίες για την τοποθέτηση δηλαδή των χεριών στο μπλοκ δέχθηκε και ο Πλάμεν Κωνσταντίνοφ. 19-21, βλέπετε ξανά εδώ πως Χατζιαντονίου θα πάρει τον block out. Είναι ο Γιορδάνοφ αυτός που τα σερβίρει. Αλλαγή βλέπω ετοιμάζει ο Γρήκος, θα περάσει σε λίγο Σουλτανόπουλος να ψηλώσει τον μπλοκ. Γιορδάνοφ, αλλά στο κοιλέ όμως. 19-22. Ακόμα πιο κοντά ο Ηρακλής να πάρει το πρώτο σετ. Εδώ ο Μπόγκταν Γιορδάνοφ, ο διαγώνιος του Ολυμπιακού,
Ήρθε και αυτό στο ξεκίνημα της χρονιάς, στα μέσα της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Και έμεινε στον Ολυμπιακό σε αντίθεση με τον συμπατριώτη του Τσιμετάνο που αντικαταστάθηκε από τον Καϊτάσκι. Ο Σαντίνη έχει κάνει λάθος σερβίς. Η μπάλα λίγο αλλά έξω από την πλάγια τελική γραμμή. Φορεί στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ζητάει συγγνώμη ο Βούλγαρος, από του φύγε περισσότερα φάλτσα. Εδώ αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ψηλώνει τον μπλοκ ο Δρίκο στην τελευταία προσπάθεια. Καθώς έχει τον Καρυπίδη στο σερβίς, βλέπετε Σουλτανόπουλος, Χατζιαντωνίου και Χριστοφιδέλης στην μπροστά ζώνη των Ερυθρολεύκων. Ενώ ο Καρυπίδης, να δούμε τι θα επιλέξει. Θα βαρέσει δυνατά. Θα περάσει μπάλα. Θα βγάλει ο Μπρουξ. Τίσερ. Ωραία. Έρχεται ο Μίλισον πίσω από τα 3 μέτρα. Προσπαθεί για την άμυνα ο Παπαδημητρίου να Καρυπίδη και τελικά καταφέρνει και σώσει την μπάλα. Μια ευκαιρία για τον Ηρακλή. Τίσερ. Νίλσον, σπάει και πάλι μπάλα πάνω στον μπλοκ. Τώρα είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Σουλτανόπουλος, γυρίζει για τον Τάνοφ. Εντυπωσιακό καρφί από τον Τάνοφ. 21-22. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει με εντυπωσιακή φάση. Ίσως η ωραίτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Και μην παρασύρεστε, ο κόσμος μπορεί να είναι λίγος, αλλά φωνάζει πολύ εδώ στο Ρέντι. Και βέβαια αυτό εμψυχώνει τους παίκτες του Ολυμπιακού που θα προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν πλέον, καθώς η διαφορά είναι στον πόντο, όπως βλέπετε πάνω δεξιά στις οθόνες σας. Καρυπίδης. Εδώ ο Χατζιαντωνίου. Σημαδεύει το Ριβέρα που δυσκολεύεται. Τίσερ βγάζει και πάλι πίσω από τα 3 μέτρα τον Νίλσον. Χτυπάει άστοχα και αυτή τη φορά. Έτσι το ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός 22-22. Υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες από τον Κρίστιανσον που όμως αυτό που κάνει είναι να δει time out βλέποντας τον Ολυμπιακό να καλύπτει τους 3 πόντους και να είναι πλέον στη διεκδίκηση του πρώτου σετ. Εδώ ο Σουηδός προπονητής. Πολύ μεγάλος θρύλος των ευρωπαϊκών γηπέδων. Επί σειρά ετών προπονητής της Εθνικής Σουηδίας. Ήταν αυτός άλλωστε που αντιμετώπισε την εθνική μας στο μικρό τελικό της, τον ιστορικό μικρό τελικό του 87 στη Γκάνδη. Όταν το αντιπροσωπευτικό μας επίτευγμα είχε πάρει τότε το χάλκινο μετάλλιο. Βέβαια, 2 χρόνια αργότερα ο Σουηδός κατάφερε να πάρει το ασημένιο στο παρευρωπαϊκό. Όπως και την 7η θέση που λέγαμε νωρίτερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 88 με τον Γιάννη Καλματζίδη που λέγαμε, τον μεγάλο Γκούσταφσον που έπαιξε και στον Ολυμπιακό, τον Άντερ Σαφ. Μπορεί να παίζει ακόμα σε κάποια ελληνικά γήπεδα, στην Ελλάδα είναι σίγουρα. Και βέβαια, έχοντας φτάσει 2 φορές σε τελικό Champions League, το 97 και το 99, έχασε από 2 τελικές ομάδες, Μόντενα και Σίσλεϊ. 22-22, Καρπίδης στο σερβίς. Και πάμε γρήγορα στον Αντώνη Χαζάπη να δούμε για ποιο λόγο κάλεσε κοντά του ο Σουηδός τους παίκτες του. Αντώνη. Για τον παίκτη που κάνει το σερβίς, το Θεόκλητο Καρυπίδη, έδωσε εντολές να προσέχουν την απόδοσή τους τώρα που γίνεται το σερβίς. Ριβέρα θα πάρει το μπλοκάτ και ο Ηρακλής ανακτά το προβάδισμα. 22-23. Ειρήνη Μαρακού, υπάρχει ικανοποίηση στο πρόσωπο του Σωτήρη Δρίκου. Φαίνεται από εδώ. Υπάρχει ικανοποίηση και αν παρέμεινε ακόμα περισσότερο ο Καρυπίδης στο σερβίς θα ήταν ό,τι καλύτερο για αυτόν. Περίμενε όμως ότι ο Τίσερ θα παίξει τον Ριβέρα όπως και έκανε και όχι τον Νίλσον. Αλλά το μπλοκ του Σουλτανόπουλου δεν έπιασε τόπο. Ναι, γιατί ο Νίλσον έρχονταν πίσω από τα 3 μέτρα και είχε πρόβλημα στο να περάσει. Για να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό με τον Χριστοφιδέλη που δέχεται εντυπωσιακό μπλοκ από Τίσερ και Σμαραγδί. 22-24. Σετμπολ για τον Γυραιό με 2 ευκαιρίες μάλιστα. Ξανά εδώ το εντυπωσιακό μπλοκ του Σμαραγδί με τον Τίσερ. Σταματάνε τον Χριστοφιδέλη. Ο Τίσερ ήταν αυτός που σταμάτησε την μπάλα, αλλά βέβαια ήταν και ο Σμαραγδής αυτός που πολύ έγκαιρα έτρεξε και έκλεισε το δρόμο στον αρχικό των Ερυθρολεύκων. Κανέλος. Παπαδημητρίου. Πρώτος χρόνος του Χατζιαντωνίου. Η πρώτη από τις δύο ευκαιρίες του Ηρακλή πάει χαμένη για να πάρει το πρώτο σετ. Αυτή φορά όμως έχει την δεύτερη και έχουμε αλλαγή. Και πάμε γρήγορα στην Ειρήνη Μαρακού να δούμε, καθώς ζητάει το μικρόφωνο, κάτι έχει να μας μεταφέρει σημαντικό. Γρήγορα, Ειρήνη, πες μας. Αλλαγή με τον Μάρκες για να πιέσει στο σερβίς. Ναι, γιατί ο Χατζιαντωνίου κάνει floating service, ο Μάρκες είναι πραγματικός μπόμπερ, όπως γράφει και η φανέλα του στο σερβίς. Άλλωστε, πλέον στο σύγχρονο βόλεϊ, ο κεντρικός μπλοκέρ πρέπει να είναι εξαιρετικός σερβερ για να μπορεί να έχει θέση και να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Για να δούμε τον Μάρκες που ρισκάρει, σημαδεύει τον Κωνσταντίνοφ. Τίσερ βγάζει για τον Ριβέρα που χτυπάει μικρή διαγώνη. Η μπάλα είναι μέσα, το σετ ολοκληρώνει το Ηρακλής. Θα το κατακτήσει με 23-25. Προηγείται λοιπόν εδώ στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι 1-0 του Ολυμπιακού. Σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Θα κάνετε μερικά λεπτά υπομονή και εμείς βέβαια θα είμαστε σύντομα κοντά σας για το δεύτερο σετ. Κινητή.
κινητήρας νέας γενιάς Turbo Control Efficiency. 1,2 turbo, 100 ύπη. Βούλης. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση προϊόντων φροντίδας αυτοκινήτων. Πλήσιμο, περιποίηση, συντήρηση, βελτίωση, προστασία, ποιότητα. Φροντίζουμε το αυτοκίνητο σε 14 χώρες, σε 20... Στρέφει και πάλι στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη εδώ στο Νάι Γιάννη Ρέτη. Βλέπετε ότι ο Ηρακλής χρειάστηκε 26 λεπτά για να πάρει το πρώτο σετ, 25-23. Προηγείται ήδη στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του Ολυμπιακού με 1-0 σετ. Εδώ βλέπετε την Ελίνα την Αρχοντάκη, πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ολυμπιακού, επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου. Εδώ ο κύριος Ράπτης που ελέγχει τις θέσεις των δύο ομάδων, καθένα είναι αρμόδιος, δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το δεύτερο σετ. Ο Ολυμπιακός που δεν έχει από ό,τι βλέπω η Ειρήνη Μαραγκού αλλαγές στο ξεκίνημα. Όχι, θα ξεκινήσει με τον Μάρκες όπως και στο πρώτο σετ. Βγαίνει ο Χατζη Αντωνίου και με αυτή τη διακοπή θα ήθελα να πω και κάποια αποτελέσματα της σημερινής μέρας. Βεβαίως. Πρωτάθλημα παίζαν και οι άλλες ομάδες. ΑΕΚ Άρης λοιπόν 3-2 σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Η ΑΕΚ κατέφερε να κερδίσει το tie break. Ο Παναθηναϊκός 3-1. Μετά έπαιζε στο τέταρτο σετ ο Άρης και παίζαν δύο κεντρικοί και δύο ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Αλεξανδρούπολη 3-1. Η Κηφισιά κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-2. Η Κηφισιά έκπληξη... που κερδίσει και στην δεύτερη αγωνιστική την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Η Πάτρα με το Μίλουνα είναι σε εξέλιξη. Πολύ ωραία, να ευχαριστήσουμε. Ότι αν έχουμε κάτι καινούριο, κάτι νεότερο, θα το μεταφέρουμε βέβαια. 1-0 έχει ανοίξει το σκορ για τον Γύρεο, που προηγείται και 1-0 στα σετ. Εδώ ο Αχιλλέας Παπαδημητρίου ήρθε από το νομάδο του Πανελληνίου το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Ήταν βέβαια και στην εθνική ομάδα που πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς ο Αλέκος Λεόνης αποφάσισε να έχει δύο λίμπερο μαζί. Βέβαια, ένας χρησιμοποιείται λίμπερο. Γκαϊντάλσκι, 1-1. Στο δεύτερο σετ είμαστε πάντα στην απευθείας μετάδοση της σετ 3 του μεγάλου ντέρμπι της Α1 κατηγορίας βόλεϊ των ανδρών μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ηρακλή. Ο πρωταθλητής προηγείται 1-0 στα σετ και πάει ο Σμαραγδής να σερβίρει. 2-1 μπροστά είναι ο Γυραιός και στο δεύτερο. Εδώ βλέπετε το τατού του Μάρκες. Λάθος από τον Νίκο Σμαραγδή, μπάλα στο φιλέ. 2-2. Νάτος εδώ, Σμαραγδής που έφυγε πρωταθλητής από τον Παναθηναϊκό, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να κατακτήσει και πέρυσι το πρωτάθλημα βέβαια, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Ηρακλή. Δύο πρωταθλήματα έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό, 2004-2006 και πέρυσι βέβαια με τον Γύρεο, πήρε και το Super Cup στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Πολύ κακή υποδοχή, η πρώτη από τον Κωνσταντίνο που επιστρέφει την μπάλα πάτω μετά την βοήθεια του Νίλσον. Κουρνέτας που γυρίζει ωραία για τον Καρυπίδη. Εντυπωσιακά ο νεαρός θα σηκωθεί και θα κατεβάσει πολύ γρήγορα την μπάλα. 3-2. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ. Ξανά εδώ, κοιτάξτε την ταχύτητα που χτυπάει την μπάλα ο Καρυπίδης. Δεν προλαβαίνει να κλείσει τον μπλοκ. Ούτε ο Μπρουξ να βγάλει την άμυνα, ο Γκοντάνοφ είναι στο σερβίς. Μπογκδάν Γιορτάνοφ. Ετών είναι ο Βουλιάρος, 97 το ύψος του. Εδώ έχουμε το μπλοκ του Ολυμπιακού να σταματάει προς και τα τριεπίδες του Ηρακλή. Έρχεται ο Νίλσον αυτή τη φορά να χτυπήσει δυνατά, αλλά η μπάλα είναι μέσα. Μέσα δείχνει ο επόπτης, το δέχεται ο Νότας ο Γεροθόδωρος. 3-3. Ξανά εδώ θα φανεί να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους. Η μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή, οπότε η γραμμή είναι μέσα. Σωστά λοιπόν, εδώ είδατε, είπαμε άλλωστε, ο Νότας Γεροθόδωρος είναι ίσως ο πιο φέρελπης Έλληνας διαιτητής μετά τη μεγάλη παράδοση που είχε ο χώρος της ελληνικής διαιτησίας με πολύ μεγάλους διαιτητές στο παρελθόν. Κώστας Μαργαρίτης, Θέμης Καλπακτσόγλου. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η μεγάλη παράδοση των Ελλήνων διαιτητών. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι Έλληνες διαιτητές. Υπάρχουν και μάλιστα γι' αυτό το λόγο τους χρησιμοποιεί τόσο η FIVB, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Βόλεϊ, όσο και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Εδώ είδατε και τα μπλοκ. Με τον Ηρακλή να υπερτερεί ελαφρώς, 4-5, στο Φιντέλη στην υποδοχή, Κουρνέτας ωραία για τον Γιορτάνο, χτυπάει την ευθεία και περνάει μέσα. Ο Πόκης έδειξε out, αλλά ο Γεροθόδωρος δείχνει ότι η μπάλα βρήκε στο μπλοκ. Το fair play από τον Κωνσταντίνοφ και τα εύσημα του Γιορτάνο στον συμπατριώτη του. Εδώ βλέπετε καθαρά το χέρι του Βούλγαρου ακούμπησε το αριστερό
στην μπάλα. Δεν το είδε ο υπόπτης όμως, ο έμπειρος διαιτής το είδε και το καταλόγησε 4-4. Καρυπίδη συνεχίζει. Βγάζει ο Ριβέρα, έρχεται ο Κωνσταντίνοφ. Ο εντυπωσιακή άμυνα από τον Γιορτάνοφ. Και νέα ευκαιρία για τον Ηρακλή. Τίσερ για τον Κωνσταντίνοφ, χτυπάει δυνατά. Καρυπίδη γυρίζει, εντυπωσιακή άμυνα και αυτή τη φορά. Έρχεται ο Γιορτάνοφ να περάσει αυτή τη φορά το καρφί του όμως και να φέρει τον Ολυμπιακό να προηγείται 5-4. Βλέπετε πως πανηγυρίζει ο Βούλγαρος με τον Καρυπίδη που έκανε μεγάλη προσπάθεια και έκανε αυτή την εντυπωσιακή άμυνα λίγο νωρίτερα. Ξανά εδώ η τελευταία φάση. Είναι το τελείωμά τη με το χτύπημα του Γιορτάνοφ. Δεν μπόρεσε ο Νίλσον να βγάλει την άμυνα. Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά. 5-4 στο δεύτερο σετ. Και εδώ βλέπετε τα ποσοστά των δύο ομάδων στην επίθεση. Εμφανώς ανώτερος ο Ηρακλής σε αυτό το τομέα, άλλωστε κερδίζει και περισσότερους πόντους. Αν δούμε την κάρτα με τους συνολικούς πόντους κερδισμένους μέχρι στιγμής, εδώ πάντα ο Σουηδός ο Κρίστιανσον, είδατε νωρίτερα το Σωτήρι Δρίκο και αυτός είναι ο Καρυπίδης που σερβίρει. Κωνσταντίνοφ, Τίσερ. Κωνσταντίνοφ περνάει, βγάζει ο Γιορτάνοφ και πάλι την άμυνα και κάνει λάθος εκεί ο Κανέλος, αλλά έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς δεν θεωρείται σε σπαθίες, αλλά πρέπει να βρει και στα χέρια από τον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντίνοφ θα κάνει λάθος, οπότε θα πάει στον Ηρακλή που σοβαρίζει 5-5. Είναι 5-5 και 6-4 το σκορ, καθώς ήταν out το καρφί του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Κώστα Χριστοφιδέλη. Εδώ ανήσυχος ο Σωτήρης Δρίκος. Ηρακλής, άλλωστε μην ξεχνάμε, είχε πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού. Μετρούσε 14 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους Ερυθρολεύκους. Έσπασε αυτό πριν δύο χρόνια με προπονητή τον Στέλιο Κωσαλίκα, όταν ο Ηρακλής, παρότι προηγήθηκε με 2-0, σοφαρίστηκε 2-2 και χρειάστηκε πέμπτος αγώνας για να περάσει τότε στο τελικό του πρωταθλήματος. 6-5 και πάλι ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα. Ο Καϊτάς και επιστρέφει στη θέση του Παπαδημητρίου και πάει βέβαια στο σερβίς ο έτερος κεντρικός. Εδώ ο Μπόμπα, όπως γράφει στη φανέλα, το παραλαμβάνω. Ιβάν Μάρκες, 26 ετών, ύψος 1,95. Τίσερ, Νίλσον, σπάει μπάλα στο μπλοκ. Προσπαθεί ο Καϊτάς, την μπερδεύει εκεί τον Νίλσον. Ο Ολυμπιακός ξεφεύγει με 2, 7-5. Να ο Νίλσον και ξανά τον μπλοκ. Εδώ του Γκαϊντάρσκι, κοιτάξτε, κάνει και μια κίνηση ο Βούλγαρος. Αυτό μπερδεύει τον Νίλσον. Τον ευνηδιάζει, του πετάει την μπάλα. 7-5. Καθόλου την νόμιμη βέβαια η κίνηση του Γκαϊντάρσκι. Ιβάν Μάρκες πάντα στο σέρβις. Και πάει πολύ δυνατά. Και εδώ Κμάσο. Εκμάσο, δείχνει ο επόπτης, το δέχεται ο κύριος Γεροθόδωρος και με αυτό το τρομερό πραγματική οβίδα καρφί του σερβίς του Μάρκες, ο Ολυμπιακός θα φτάσει προηγούμενος με αέρα 3 πόντων, 8-5 στο δεύτερο σετ. Πάμε γρήγορα στη Θεσσαλονίκη και θα γυρίσουμε όμως σύντομα και πάλι κοντά σας. Bite, the classic rock show. 3 χρόνια επιτυχίας στο Las Vegas. Μια συναρπαστική μουσικοχορευτική παράσταση για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Bite, στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έλα! Θα ήθελα το τηλέφωνο του εσωτερικού Λαμπάμπολα, καθώς και ραδιοταξί για μετά. Μη χτυπάς όπου κι όπου. Χτύπα στο 11888. Για εστιατόρια και ταξί, 11888. Ό,τι ψάχνεις, στα σίγουρα. Από τον ΟΤΕ. Οι καλύτερες θέσεις στον τουρισμό είναι πιασμένες από τους απόφοιτους του ΙΕΚ Hotelia. Το υψηλό επίπεδο σπουδών, η πρακτική εξάσκηση και η προτεραιότητα πρόσληψης στα ιδιόκτητα ξενοδοχεία του ομίλου PAP Corp σας εξασφαλίζουν το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεστε. ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων Hotelia. Πάρτε θέση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 80 111 55 55 Επιστροφή και πάλι στο παιχνίδι μας. 8-5 προηγείται στο δεύτερο σετ. Ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής έχει πάρει το πρώτο. 23-25 προηγείται στα σετ 1-0. Ο Μάρκες είναι πάντα στο σερβίς. Floating service αυτή τη φορά στα 3 μέτρα. Έρχεται να βγάλει ο Ριβέρα. Παίρνει και την μπάσα του Τίσερ. Περνάει και τον μπλοκ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Πορτορικανό. 8-6 γίνεται το σκορ. Και εμείς πάμε γρήγορα στους δύο πάγκους. Πρώτα στον πάγκο του Ηρακλή. Εκεί είναι πάντα ο Αντώνης Χαζάπης. Αυτό που έγινε τώρα, η συνεργασία του Γερμανού Πασαδόρου και του Σουηδού Διαγώνου, σχεδιάστηκε στο μπλοκάκι του Σουηδού προπονητή. Άστοχο το σερβίς του παίκτη του Ηρακλή, του Κανέλου εδώ. 9-6. Η διαφορά πάει πάλι στους 3 πόντους και εμείς πάμε το μικρόφωνο στην Ειρήνη Μαρακού.
Καημνοποιημένος ο Σωτήρης Βρίκος εκμεταλλεύτηκε με το πολύ καλό σερβίς του Μάρκες και προηγήθηκε στο σκορ, καθώς ο Ηρακλής στην ουσία έπαιζε με έναν ακραίο και με τον άπειρο Κανέλο στην μπροστά από τα 3 μέτρα, καθώς ο Μάρκος Νίλσον έπαιζε πίσω από τα 3 μέτρα και ήταν πολύ δύσκολο να πάρει επιθέσεις. Πάντως που αυτό είναι εντυπωσιακό και βέβαια πρέπει να το τονίσουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο Ηρακλής δεν έχει άσο στο παιχνίδι. Μια ομάδα που φημίζεται τα τελευταία χρόνια για το πολύ καλό σερβίς. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ηρακλής έχει πάρει ήδη το πρώτο σετ και βέβαια έχει τον Τίσε στο σερβίς που είναι πολύ καλό σερβέρ. Για να δούμε εδώ, ο Καρυπίδης βγάζει πάντως την υπομονή. Επιστρέφει την μπάλα ο Τίσε, ο Κουρνέτας για τον Γιορντάνο. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Βούλγαρο. Παρ' όλα αυτά παίρνει τον πρώτο, 17 η διαφορά παραμένει στους 3 πόντους. Βλέπετε ξανά. Έσπασε μπάλα στον μπλοκ, δεν υπήρχε όμως παίκτης του Ηρακλή να ακολουθήσει την μπάλα. 17, Κώστας Χριστοφιδέλης έτοιμος να σερβίρει. Υπάρχει μια μικρή διακοπή καθώς σκουπίζεται το μοτοφλέξ από ένα ball boy και εδώ το μπλοκάκι που μας έλεγε νωρίτερα ο Αντώνης Χαζάπης, αλλά είναι ο Γιάννης Καλμαζίδης αυτός που δίπλα στον Νίκο Αρταβάνη, τον πρόεδρο του ΤΑΠ Ηρακλής, κρατάει τη στατιστική υπηρεσία. Ωραίος πρώτος χρόνος και πάλι με πρωταγωνιστή τον Σμαραγδί, που είναι εντυπωσιακός όταν πάρει την μπάλα όπως θέλει, δεν κόβεται. 18. Ρένο Ριβέρα που περιμένει καθώς υπάρχει στιγμιαία μια διακοπή. Όλα όμως είναι έτοιμα. Πάντα ο Πορτορικανός ο Χωσέ Ριβέρα, 30χρονος ακραίος στο σερβίς. Δοκιμάσω, ο πρώτος του Ηρακλή, αυτό που λέγαμε, άργησε ο Ηρακλής να τον πάρει. Είπαμε, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είχε πάντα εξαιρετικούς σερβέρ, με προεξέχοντα βέβαια όλων τον σπουδαιότερο παίκτη που έχει γράψει με τα πιο χρυσά γράμματα το όνομά του και έχει συνδέσει την πορεία του και την καριέρα του με την ομάδα του Γερέου. Και μιλάμε βέβαια για τον αρχηγό της ομάδας, τον Αντρέι Κραβάρικ. Κραβάρικ που σήμερα παρακολουθεί το παιχνίδι από την τηλεόραση, καθώς δεν βρίσκεται καν εδώ στην Αθήνα, συνεχίζει την αποθεραπεία του. Χτύπησε, επαναλαμβάνω, στο Super Cup και ο αρχηγός του Ηρακλή, που είναι ο μόνος παίκτης που έχει πάρει τα πάντα, όσους τίτλους έχει ο Ηρακλής, και αυτοί είναι 11 πλέον. 3 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, 3 Super Cup. Ο Κραβάρικ ήταν παρόν. Και βέβαια, με το Super Cup που κατέκτησε, ξεπέρασε και τον Αλέκο Λεόνι που είχε και αυτό στα πάντα, τους 10 από τους 11 πλέον, καθώς το Super Cup προπονητής ήταν ο Κρίστιανσον. Εντυπωσιακός ο πρώτος χρόνος για ακόμη μια φορά, εκτελεσμένος από τα χέρια του Νίκου Σμαραγδί, που δείχνει σε εξαιρετική φόρμα. Και πάει και στο σερβίς. Για να τον δούμε. Δυσκολεύεται ο Χριστοφιδέλης, βγάζει πάντως για τον Κουρνέτα. Ευκαιρία για τον Μάρκες, την πετάει στα σκουπίδια, καθώς είναι άστοχος. Σε πολύ κακή ημέρα ο Μάρκες, τα βάζει με τον εαυτό του. Τον τράβηξε νωρίτερα ο Δρίκος στον πάγκο, ίσως ξαναπεράσει ο Χατζιαντωνίου στον αγώνα, καθώς δεν φαίνεται να είναι σε καλή μέρα ο παίκτης από τη Βενεζουέλα. Πάντα στο σερβίς ο Νίκος Μαραγδής. Εδώ ο Μάρκες, για τον οποίο μιλούσαμε νωρίτερα. Σμαραγδής λοιπόν, μπάλα πάνω στο φιλέ. 12-11, χωρίς να κουραστούν αυτή τη φορά οι παίκτες του Ολυμπιακού, και πάει ο Γιορντάνοφ, ο διαγώνιος, να σερβίρει. Εδώ είναι ο Άντερς Κρίστιανσον, γεννημένος στις 7 Απριλίου του 49. Ο προπονητής του Ηράκλη. Πέρυσι δεν εργάστηκε ως προπονητής, ήταν τεχνικός διευθυντής στην Όλικο Μασέι, στην οποία κάθεται στον πάγκο της από την περίοδο 92-93, παρακαλώ. Κατακτώντας 8 πρωταθλήματα και παίζοντας σε 5 Final Four Champions League. Champions League βέβαια που καθιερώθηκε από το 1996, αν δεν κάνω λάθος. Όλα, ο Νίλσον είναι στο σερβίς. Για να τον δούμε. Πολύ ωραίο σερβίς, αλλά η μπάλα βρήκε πάνω στο φιλά, ευκολεύοντας, κάνοντας πιο εύκολη την προσπάθεια του Χριστοφιδέλη. Ωραία άμυνα από τον Μπρουξ. Ο Νίλσον έρχεται, δεν μπορεί ούτε αυτή τη φορά. Νέο του πλάζα τον Κωνσταντίνο. Φτίσερ και πάλι για τον Βουλγαρό. Έρχεται ο Κωνσταντίνο να πάρει. Όχι, δεν μπορεί να πάρει τον πόντο. Ο Μάρκες σηκώνεται ψηλά και τον σταματά. Δεν πέρασε μπάλα από την πλευρά του Ολυμπιακού, αλλά έμεινε πάνω στο φιλέ. Θα φανεί εδώ από αυτή την ωραία λήψη με την κάμερα που βρίσκεται πάνω στο στήλο. Εδώ όμορφες παρουσίες, είπαμε, δεν λείπουν ποτέ από τα γήπεδα του βόλεϊ. Και αυτός είναι ο Θεόκλητος Καρυπίδης στο σερβίς.
Καρυπίδης βέβαια ο μοναδικός Έλληνας που κατακτήσει το double, όχι μόνο πρωτάθλημα αλλά και κύπελλο Ιταλίας, παίζοντας στην Σίσιλι Τρεβίζο, ομάδα της οποίας υπήρξε προπονητής βέβαια και ο Σουηδός προπονητής του Ηρακλή, ο Άντερς Κριστιανσον. Κριστιανσον έκατσε την περίοδο 90-91 στον Πάκο της Σίσιλι, από την οποία έχασε βέβαια όντας προπονητής της Νόλικο Μασέκ, όπως είπαμε, το 99 στην Αλμέιρα, το κύπελλο πρωταθλητριών. Κωνσταντίνοφ 13, όλα είναι το σκορ στο δεύτερο σετ. Είναι άστοχος ο Βουλγάρος. Ο Ολυμπιακός, ακόμα ένα λάθος σερβίς των παικτών του Ηρακλή που δείχνουν να έχουν ανεβάσει ρυθμούς. Μπορεί να βλέπετε εσείς άστοχα σερβίς, αλλά πιέζει ο Ηρακλής από το σερβίς. Και αν πιάσουν αυτά τα σερβίς, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ξεφύγει στο σκορ. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεφύγει, να εκμεταλλευτεί τα λάθη λοιπόν του Γυρέου. Και για να δούμε τον Μάρκες, που μέχρι στιγμής δείχνει να μην έχει σταθερή απόδοση. Καλό σερβίς αυτή τη φορά. Σίμον Τίσερ για τον Νίλσον που παίρνει νέο πόντο. Εντυπωσιακός ο Σουηδός. Ξανά εδώ βλέπετε με τα αριστερό πάντα ο Νίλσον. Παίρνει τον πόντο με τον οποίο ο Ηρακλής σοβαρίζει 14-14. Εδώ η υποδοχή του Ολυμπιακού. Καρυπίδης και Χριστοφιδέλης και εδώ ο Μάκης ο Κανέλος. Γεράσιμος Κανέλος στο σερβίς, floating service. Εύκολη υποδοχή για τον Καρυπίδη με δάχτυλα. Μετάς για τον Χριστοφιδέλη. Αλλά το διπλό μπλοκ εκεί που τίσερ με τον Σμαραγδί. Θα περάσει την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. 15-14 ξανά. Η τελευταία ωραία προσπάθεια από τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Εδώ είναι ο Κουρνέτας. Ο Ολυμπιακός παίζει βόλεϊ τακτικής. Δεν πιέζει από το σερβίς πλέον. Νίλσον έρχεται να χτυπήσει μικρή αγώνη. Δεν μπορεί να βγει άμυνα από τον Κουρνέτα. 15-15. Σωτήρης Δρίκος έχει αποφασίσει να παίξει το παιχνίδι. Να παίξουν βόλεϊ δύο ομάδες και να μην ρισκάρει από το σερβίς, κάνοντας εύκολα λάθη και δίνοντας εύκολα τους πόντους στον Ηρακλή. Για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής που με τον Τίσερ, που είναι επίσης εξαιρετικό σερβερ, θα προσπαθήσει να πιέσει και να πάει προηγούμενος και στο δεύτερο τεχνικό time out. Παπαδημητρίου, Κουρνέτας, Γκαϊντάρσκι θα πάρει τον πόντο. Είναι ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτός που θα φτάσει πρώτος στους 16 πόντους στο δεύτερο σετ. 16-15 είναι η ελάχιστη διαφορά που θα μπορούσαν να έχουν οι παίκτες του Σωτήρη Δρίκου. Παρ' όλα αυτά βέβαια να δούμε, έχει πολύ δρόμο το σετ. Θα χρειαστεί όμως και εσείς να κάνετε μερικά λεπτά υπομονή καθώς θα πρέπει να πάμε για σύντομα διαφημιστικά. Bite, the classic rock show. Τρία χρόνια επιτυχίας στο Las Vegas. Μία συναρπαστική μουσικοχορευτική παράσταση για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Bite, στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Your attention, please. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων. Nankang από τη Μετσόπουλος ΑΕΒΕ. Επιστροφή και πάλι βλέπετε ότι χωρίς στατιστική βέβαια δεν υπάρχει σύγχρονο βόλεϊ. Τα κομπιούτερ έχουν πάρει φωτιά. Αυτό ήταν την πλευρά του Ολυμπιακού που προηγείται στο δεύτερο σετ 16-15. Ο Ηρακλής είναι πίσω. Εμείς θα ακούσουμε ποιες ήταν οι τελευταίες οδηγίες του Σουηδού προπονητή του Γυρέου. Εκεί δίπλα του ήταν λίγο νωρίτερα ο Αντώνης Χαζάπης, ο οποίος μας μεταφέρει τις πληροφορίες που αλλίευσε. Αντώνη. Χρειάζεται υπομονή να κυκλοφορούμε καλύτερα την μπάλα και όλα θα βελτιωθούν, τι είπε μεταξύ άλλων ο Σουηδός προπονητής στους παίκτες του. Καρυπίδης, περνάει το μπλοκ. Είναι πόντος για τον Ολυμπιακό 17-15. Ξεφεύγουν οι ερυθρόλευτοι σε ένα κρίσιμο σημείο με δύο πόντους. Και για να δούμε ποιες ήταν νωρίτερα οι παρενέσεις του Σωτήρη Δρίγκου. Πάμε γρήγορα στην Ειρήνη Μαράγκου. Οδηγίες ήταν προς τον Μάρκες, στον οποίο θέλει να τονώσει το ηθικό. Ο παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει βρει ρυθμό και έχει παράπονα ο Σωτήρης Δρίκος. Από τους υπόλοιπους παίκτες ζήτησε περισσότερο πάθος και καθώς πλησιάζει το σετ προς το τέλος, να πάρουν μια μικρή διαφορά και να την διατηρήσουν. Σερβίς τακτικής. Σερβίς τακτικής δεν βλέπω να είναι αυτό. Χτυπάει ο Χριστοφιδέλης, σημαντεύει πάντως τον Μπρουξ. Έρχεται εδώ από τρομερός πρώτος χρόνος από το Σμαραγδί. Καταπληκτική φάση, αν υπάρχει πλέον πραγματικά αξίζει να το δούμε. Θαυμάστε εδώ τον Νίκο Σμαραγδί, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Ψηλά βγήκε, ψηλά πάνω από τον μπλοκ. Τρομερό χτύπημα. Φάση για highlight λοιπόν από τα χέρια του παίκτη που έχει ρίζες από τη Χαλκιδική. Έχει μεγαλώσει βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκο Σμαραγδί έχοντα παίξει και στι τρει ομάδε τη πόλη, τι μεγάλε ομάδε πόλη. Άρης, τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του, ΠΑΟΚ με τον οποίο έγινε γνωστός και βέβαια τώρα από πέρυσι πλέον στο
Θεσσαλονίκη με τη φανέλα του Ηρακλή. Ο Χατίνοφ δεν έχει πρόβλημα να ισοφαρίσει. 17-17. Πολύ γρήγορα ο Βούλγαρος φέρνει τον Ηρακλή ισόπαλο. Ο Κωνσταντίνοφ που σήμερα μάλιστα είναι και αρχηγός του γυρεού. Απόντος βέβαια του φυσικού μεγάλου αρχηγού, του Αντρέι Κραβάρικ. Αυτός εδώ είναι ο Ριβέρα. Είναι 17-17, βλέπετε το σκορ στο δεύτερο σετ και ο Ριβέρα στο σερβίς. Ο Παπαδημητρίου Κουρνέτας, ωραία πάσα για τον Καρυπίδη που τον σταματάει εντυπωσιακά ο Νίλσον. Καθώς έχει βέβαια το σωματότυπο, 2-7 τον μπόι του Σουηδού που δέχεται από τον συμπατριώτη του προπονητή του Γυρεού, τα εύσημα, 17-18. Μετά από πολλή ώρα ο Ηρακλής παίρνει προβάδισμα και ο Ολυμπιακός time out με τον προπονητή του Σωτήρη Δίκο να καλεί γρήγορα τους παίκτες κοντά. Βλέπετε εδώ τον πανηγυρισμό των δύο Βορειοευρωπαίων, των δύο Σουηδών, του Νίλσον με τον Κρίστιανσον. Εδώ η αποτελεσματικότητα στην επίθεση με τον Καρυπίδη να έχει 6-11, τον Γιορτάνο 5-9. Ο Ακραίος έχει περισσότερες επιθέσεις από τον διαγώνιο στον Ολυμπιακό, ενώ ο Κωνσταντίνοφ επίσης έχει 9-15, ο Νίλσον 7-16. Εδώ έστω και με μόλις μια επίθεση, περισσότερες οι επιθέσεις, πάσες του Τίσερ προς τον διαγώνιο. 17-18. Ο Ηρακλής έχει πάρει το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το time-out, το οποίο έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπετε και την μέλουσα σύζυγο του Βασίλη Κουρνέτα να παρακολουθεί και αυτό το παιχνίδι. Πάμε γρήγορα στην Ιρμανακού, όμως να δούμε ποιες ήταν οι πληροφορίες που μπόρεσε και άκουσε. Προσοχή στην υποδοχή και από τον Κουρνέτα να παίξει τον Ιορτάνοφ. Αντώνης Χαζάπης από την πλευρά του Ηρακλή. Μπορεί να έχουμε ξεφύγει ένα πόντο, αλλά δεν χρειάζεται να... αλλά χρειάζεται μάλλον να προσέχουμε. Ο Ιρακλής συνεχίζει το κρεσέντο του, αυτή τη φορά πιάνοντας στα ίσα ένα μπλοκ πάνω στον Γκάι Ντάρκη. Μεγαλειώδης εμφάνιση για το κεντρικό μπλοκέρ του Ηρακλή. 17-19 με κορυφαίο τον Νίκος Μαραγδί. Λοιπόν, ο Ηρακλής ξεφεύγει με 2, ενώ ετοιμάζεται από ό,τι βλέπω και ο νεαρός Τζούριτς να περάσει στο παιχνίδι. Ο Τζούριτς που είναι μόλις 18 ετών και θα μπει σε λίγο από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι. Καρυπίδης κάνει κακή υποδοχή. Ευκαιρία για τον Ηρακλή να πάρει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Κωνσταντίνοφ, όχι. Κάνει τον μπλοκ εκεί ο δύο Βούλγαροι. Τρεις Βούλγαροι ήταν μάλλον αυτοί που πρωταγωνίστησαν. Διπλό μπλοκ από Γιορτάνοφ και Γκαϊντάρσκι. Σταμάτησαν τον συμπατριώτη τους. Πλάμεν Κωνσταντίνοφ δείτε εδώ ξανά την τελευταία φάση. 18-19. Σε ένα παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι. Ένα σπουδαίο παιχνίδι που παρακολουθείτε πάντα στην ζωντανή μετάδοση από την ΝΕΤ 3. Γκαϊντάρσκι. Κωνσταντίνοφ. Τίσερ. Και πάλι Κωνσταντίνοφ. Η σίγουρη λύση όχι. Καθώς ο Κουτέντας βγάζει την άμυνα. Μάικες δεν είναι πας αυτή. Ίσως να ήταν και διπλή παλιά. Πάντως ο Καρυπίδης θα πάρει τον πόντο. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ηρακλή. Που μάλλον έχουν δίκιο. 19-19 πάντως. Δύσκολη φάση. Στην πάσα του Μάρκες φάνηκε η μπάλα να παίζει στα χέρια του μέσα, όμως δεν το είδε ο διαιτητής έτσι. Ο απόλυτος άρχοντας του παιχνιδιού καταλόγησε ο πόντος υπέρ του Ολυμπιακού, πήρε στη συνέχεια το block out. Γκαϊντάρσκι τώρα, πάνω στο φιλέ. Εύκολος πόντος για τον Γυραιό, φέρνει και πάλι το προβάδισμα. 19-20. Εδώ ο Κάσιμιρ Γκαϊντάρσκι, 24χρονος, ύψους 2-4, κεντρικός μπλοκέρ του Ολυμπιακού και της Εθνικής Βουλγαρίας. Σμαραγδής. Καρυπίδης. Κουρνέτας για τον Γιορτάνοφ που παίρνει τον πόντο και σοβαρίζει 20-20. Γιορτάνοφ που τεπουτάρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι στη Θεσσαλονίκη όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει μάλιστα τη νίκη απέναντι στον Γυραιό κάνοντας με μια φανταστική απόδοση. Γιορτάνοφ που είναι σίγουρα ο παίκτης που μπορεί να ελπίζουν πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι στιγμής σήμερα δεν έχει προσφέρει αυτά που θα περίμενε ίσως ο προπονητής του. Εδώ θα κάνει και λάθος σερβίς, 20-21. Ενώ βλέπω να έχει έρθει και λίγος περισσότερος κόσμος, ήρθε και ένα ταμπούρλο που έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Τελείωσε από ό,τι μου λέει η Ειρήνη Μαραγκούδου το ποδοσφαιρικός αγώνας. Και ήρθα να πω εδώ, είχαμε ένα σερβίς, βλέπετε, 7-12. Νίλσον είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Στο Φιδέλης δυσκολεύεται. Κουρνέτας δεν είναι καλή πάσα. Γιορτάνοφ έρχεται να πάρει τον πόντο. Όχι. Θα την σταματήσει ο Κωνσταντίνοφ. Κουρνέτας αυτή τη φορά σε πρώτο χρόνο για τον Μάρκες που τελειώνει την μπάλα. 21-21. Δεν μπόρεσε ο Ριβέρα. Ξανά εδώ ο πρώτος χρόνος του Ολυμπιακού. Δεν μπόρεσε ο Ριβέρα να βγάλει αυτή την άμυνα. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός και εδώ βλέπετε τους φίλους των Ερυθρολεύκων. Με το ταμπούρλο τους έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που κάτι θυμίζει από ντέρμπι. Είκοσι ένα, είκοσι ένα. Θεόπλητος Καρυπίδης στο σερβίς.
27 ετών ύψος 1,98 ο Καρυπίδης σημαδεύει τον Ριβέρα που βγάζει ωραία υποδοχή. Δεν μπορούν οι παίκτες του Ολυμπιακού και είναι ο Κανέλος αυτός που θα φέρει τον Ιρακλή προηγούμενο. 21-22 επιστροφή του Κουρνέτα που είχε περάσει για λίγο έξω. Είχε ψηλώσει τον μπλοκ με τον Σουτανόπουλο στην εξάδα του Ολυμπιακού. Εδώ κλείνει η αλλαγή για τους γηπεδούχους. Κουρνέτας. Έφτασε πλέον τα 31 του χρόνια και βέβαια στον Ολυμπιακό το πρόβλημα τραυματισμού να ακούσει το όνομα του Σωτήρη του Τσέργα, ο οποίος ήρθε και αυτός από τον Μαρίνι όπως και ο Παπαδημητρίου φέτος στον Ολυμπιακό, αλλά με το ξεκίνημα έχει ένα τραυματισμό το οποίο δεν το επιτρέπει να είναι καν στην αποστολή. Η θέση του είναι ακόμα ένας μικρός, ο Ζέκ, ο οποίος δεν τον βλέπω πάντως να είναι αυτή τη στιγμή. Ίσως ο Σουλτανόπουλος να θεωρείται ο δεύτερος προσπαθός. Όπως και να έχει, το σκορ είναι 22-22. Ο Μάρκες είναι στο σερβίς. Βλέπετε εδώ τον Κίτσιο που επιστρέφει μετά από πολύ καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτη παρουσία για τον παίκτη από την Αλεξανδρούπολη. Και εδώ είναι ο Μάρκες, Ιβάν Μάρκες. Χνιακορούλα να παίκτησε πέρυσι το Μάιο, 31 Μάιο και γεννηθεί η κόρη του. Κωνσταντίνοφ. Τίσερ, ωραία για τον Νίλσον. Εντυπωσιακός ο Σουηδός. Τι ωραία φάση. Καταπληκτικό καρφί από τον Μάρκους Νίλσον. Ο Ηρακλής είναι μπροστά 22-23. Θαυμάστε εδώ τον Σουηδό. Εκπληκτική πάσα του Τίσερ. Εντυπωσιακό το τελείωμα από τον Νίλσον. Νάτος εδώ ο διαγώνιος του Ηρακλή. Συνεχίζει ο Χρήστος Κίτσιος στο σερβίς. Και time out από τον Σωτήρη Δρίκο που βλέπει τα πράγματα να μην κυλάνε ούτε σε αυτό το set έτσι όπως τα είχε σχεδιάσει επί χάρτου. Βέβαια δεν είναι ο Ηρακλής η ομάδα που μπορείς να σχεδιάσεις. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε έδρα και οποιαδήποτε ομάδα. Εδώ είναι ο Πάκος του Ριγκάκου και δίπλα η συνάδελφος του Μαράκου. Ακούει τις οδηγίες του Δρίκου και θα μας τη μεταφέρει όπως το ίδιο κάνει και ο καλύτερος συνάδελφος που δεν καλύτερα. Μπροστά στους βασικούς παίκτες, ολοκληρώνεται το time out. Πάμε γρήγορα στους δύο πάκους. Ξεκινάμε από την πλευρά του Ολυμπιακού που βρίσκεται πίσω στο σκορ, Ειρήνη Μαραγκού. Σχεδίασε πως θα κινηθεί επιθετικά ο Ολυμπιακός Σωτήρης Δρίκος. Αν βγει καλή πρώτη μπάλα να παίξει από το κέντρο ο Βασίλης Κουρνέτας, ιδάλλως με τον Χρυσοβιδέλη από το 4. Κίτσιος, Καρυπίδης, Κουρνέτας για τον Χρυσοβιδέλη με διπλό μπλοκ. Με λόμπα προσπαθεί και καταφέρνει και περνάει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν ελέγχεται από αμυντικό του Ηρακλή. Διαμαρτυρίες πάντως από τον Κρίστιανσον. Πάμε γρήγορα στον Αντώνη Χαζάπη. Θα δούμε και ποιος ήταν ο οδηγός νωρίτερα του Σουηδού. Ο Σουηδός προπονητής επέμενε στη συνεργασία του Πασαδόρου, του Γερμανού Πασαδόρου με τον Νίλσον, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα. Τι σέργα τον Ριβέρα, μπάλα είναι μέσα. Σετ μπολ για τον Γύρεο, 23-24. Με μία μόλις ευκαιρία, ο Ηρακλής έχει μία ευκαιρία να πάρει και το δεύτερο σετ, να προηγηθεί 2-0. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε παράταση σε αυτό το δεύτερο σετ, καθώς για να κρυθεί χρειάζεται διαφορά υπέρ της μία από τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες, 2 πόντων. Τίσερ, Παπαδημητρίου, Κουρνέτας, ωραία πάσα για τον Χρυστοφιδέλη που μπλοκάει όμως εντυπωσιακά από τον Ριβέρα. Με το ίδιο σκορ ο Ηρακλής θα πάρει και το δεύτερο σετ, 23-25. Θα κάνει 0 εδώ στο Ρέντι. Ο Ηρακλής έχει σαφές προβάδισμα λοιπόν για να πάρει τη νίκη, κατακτά σίγουρα έναν βαθμό, ανεξάρτητα το παιχνίδι, ακόμα και αν το χάσει με 3-2, θα μοιραστούν. Βέβαια ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στο να πάρει μια καθαρή νίκη με 3-0. Για το αν θα καταφέρει κάτι τέτοιο η ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα κάνετε μερικά λεπτά υπομονή, καθώς πρέπει να πάμε για λίγο και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Μπαταμπαΐ, περσικά, χειροποίητα χαλιά. Μήτρου Χρήστος, τα πάντα γύρω από τον επαγγελματικό εξοπλισμό. Τα πάντα γύρω από τους καθημερινούς συνεργάτες. Μήτρου Χρήστος, αξιοπιστία, δύναμη, αντοχή.
design. Απόδοση. Τα κριτήρια. Πολλά. Μήτρου Χρήστος. Επαγγελματικός εξοπλισμός εστίασης και αναψυχής. Τηλεφωνικό κέντρο 2351-042-401. Ενεργειακοί λαμπτήρες Galux. Με εγγύηση. Κέρδος 80% για το περιβάλλον και για την τσέπη μας. Bite the Classic Rock Show. Τρία χρόνια επιτυχίας στο Las Vegas. Μία συναρπαστική μουσικοχορευτική παράσταση για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Bite στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι καλύτερες θέσεις στον τουρισμό είναι πιασμένες από τους απόφοιτους του ΙΕΚ Hotelia. Το υψηλό επίπεδο σπουδών, η πρακτική εξάσκηση και η προτεραιότητα πρόσληψης στα ιδιόκτητα ξενοδοχεία του ομίλου PAP Corp σας εξασφαλίζουν το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεστε. ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Hotelia. Πάρτε θέση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 80 111 55 55 Νέας γενιάς Turbo Control Efficiency. 1,2 Turbo, 100 ύπη. Επιστρέψαμε και πάλι στο Ready, όπου ο Ηρακλής χρειάστηκε 26 και 27 λεπτά αντίστοιχα για να πάρει τα δύο πρώτα σετ με το ίδιο ακριβώς σκορ, 25-23. Προηγείται ήδη με 2-0 στα σετ, στο μεγάλο τέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Ηρακλής που βέβαια χωρίς τον αρχηγό του Αντρέη Καράβαρη καν καταφέρει και πάρει το τρίποντο εδώ, θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πάρει ακόμα και την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Αν και ο στόχος της ομάδας Θεσσαλονίκης, όπως έλεγαν νωρίτερα οι παράγοντές της, δεν είναι αυτός, αλλά το πώς θα μπορέσει να βρεθεί στη δυνατή καλύτερη κατάσταση στο ξεκίνημα των αγώνων για το Champions League, το οποίο ξεκινάει άλλωστε στις 17 του Οκτώβρη. Ο Ηρακλής υποδέχεται την ομάδα των Κανών στη Θεσσαλονίκη και θέλει οπωσδήποτε νίκη στο ξεκίνημα για να μπορέσει να έχει ελπίδες για διάκριση και στην Ευρώπη. Κάτι που δεν συνέβη πέρυσι μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας του Ηρακλής συνεχόμενα στα Final Four. Δοκμάσω. Με τον Κουρνέτα να κάνει το 2-0 στο ξεκίνημα. 2-0 όμως προηγείται ο Ηρακλής στα σετ, όπως είπαμε νωρίτερα. Και πάμε γρήγορα στην Ειρήνη Μαρακό, έχει να μας δώσει μια πληροφορία όσον αφορά την εξέλιξη της αγωνιστικής. Ειρήνη. Άλλα δύο αποτελέσματα. Η ΕΑ Πατρών κέρδισε το Μήλωνα 3-2. Πρώτη νίκη για την Πάτρα. 3-2 είπες όμως. Μοιράστηκαν 3-2. Οι βαθμοί. Μοιράστηκαν οι βαθμοί. Ενώ ο Πανελλήνιος ιτήθηκε από την Λαμία με 3-1. Μάλιστα. Ομάδα έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος, η Λαμία πήρε την νίκη απέναντι στους Ολυμπιονίκες που δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρουν πόντο. Ξεκίνημα για τον Πανελλήνιο ήταν δύσκολο, άλλωστε ξεκίνησε απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο ιτήθηκε στην ΕΡΑ 3-0 και μετά ταξίδεψε και αντιμετώπισε την έτερη ομάδα που παρακολουθείτε σήμερα στους δέκτες σας, τον Ηρακλή. Και εκεί ήταν για την ομάδα του Γιάννη Λάιου. Εδώ έχουμε νέο πόντο για τον Ολυμπιακό που ξεφεύγει με 3-1. Στο ξεκίνημα του τρίτου σετ είμαστε στην απευθείας μετάδοση τη σετ 3 εδώ από το Μελίνα Μερκούρι στο Ready. Σερβίρει ο Χριστοφιδέλης, τον οποίο βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Εδώ ο Άντερς Κριστιάνσον, Σουηδός προπονητής. Μπάλα πάνω στο φιλέ όμως από το σερβίς του Χριστοφιδέλη. 3-2. Το βλέπετε άλλωστε πάνω δεξιά στις οθόνες σας. Το μπροστά σκορ, όπως βλέπετε την κάρτα, καταγράφει τους πόντους του σετ και το συνολικό σκορ στο σετ στην αμέσως επόμενη συστοιχεία πόντου. Εδώ είναι ο Νίλσον που έκανε το σερβίς, βγάζει και την άμυνα Σουηδός. Ωραία πάσα του τίστη για τον Κωνσταντίνοφ. Νικού διαγώνιο, ball and out.
για να αρτύρεται ελαφρώς ο Βουλιάρος. Για να δούμε. Ζητάει μπλοκ, αλλά... Ακόμα και ο ίδιος ήταν ελαφρές οι διαμαρτυρίες του προς τον διαιτητή. Εδώ είναι ο Γκαϊντάρσκι. Καζιμίρ. Κροζιμίρ Γκαϊντάρσκι. 24 ετών, ύψος 2-4 ο Βουλγαρός. Πρώην παίκτης της Λεύσκης Ινκόγκο. Λάστοχος. Οι δύο κεντρικοί του Ολυμπιακού που θα περίμενε κάποιος σήμερα να προσφέρουν τις περισσότερες λύσεις είναι αυτοί που υστερούν. Και πάμε γρήγορα στην Ήρμα Αγκού που κάτι θέλει να μας πει. Πάνω σε αυτό που λες, Νίκο Λιόλη, ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους πόντους από το κέντρο από ότι ο Ηρακλής, παρόλο που είναι πιο ενισχυμένος. Φαίνεται και μια απλή ματιά. Εγώ δεν είδα τη στατιστική κάρτα, αλλά εδώ έχουμε νέο λάθος από τον Μάρκες. Σύμφωνα με τα στατιστικά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Σοβαρίζει γρήγορα ο Ηρακλής, καλύπτοντας και πάλι το χάντικαπ των δύο πόντων. 4-4. Ο Ηρακλής έχει σταθερή απόδοση, τον βλέπουμε αυτό από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του κάθε σετ. Ελάχιστα λάθη και βέβαια αυτό είναι που δίνει δυνατότητα στην ομάδα του Κρίστιανσον να προηγείται ήδη με 2-0. Στο Δίνοφ έκανε λάθος και έδωσε δυνατότητα στον συμπατριώτη του Ντάφ να πάει σε θέση σερβίς παράλληλα στον Ολυμπιακό το προβάδισμα με 5-4. Γιορτάνοφ. Πολύ δυνατά. Είναι άσος. Δεν πέρασε ο Μπρουξ παρά την εμπειρία του. Φρέντι Μπρουξ. Μια σπουδαία αθλητική προσωπικότητα, 38 ετών, ύψος 92 Ελληνοκουβάνος. Ο Μπρουκς που έχει βέβαια 7 World League με την Εθνική Κούβας και είναι μάλιστα ο δεύτερος όλων των εποχών σε παρουσίες, 96 σε World League. Συνολικά 234 φορές διεθνής ο Μπρουκς με την Εθνική Ομάδα της Κούβας. Εδώ νέο καλό σερβίς, έβγαλε αυτή τη φορά ο Μπρουκς, πάει μπάλα πάνω στο μπλοκ. Προσπαθούν οι παίκτες του Ηρακλή. Κωνσταντίνο βγάζει για τον Ριβέρα που προσπαθεί. Νέα ευκαιρία, Τίσερ, Νίλσον, πολύ ωραία ο Νίλσον, 6-5, τρομερός ο Σουηδός. Μειώνει 6-5 ο Ηρακλής σε μια φάση που έδειχνε να είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Νίλσον όμως ήρθε με τα αριστερό και βλέπετε εδώ την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Σωτήρη Δρίκου, του πυραιώτη τεχνικού του Ολυμπιακού. Κανέλος, Κουρνέτας. Καρυπίδης περνάει αυτή τη φορά, έσπασε μπάλα στο μπλοκ, δεν μπόρεσε ο Κανέλος να φτάσει προς αυτήν. Περνάει ο Μπρουκ στη θέση του νεαρού κεντρικού του Ηρακλή και σερβίρει ο Καρυπίδης. Εδώ ο Θεόκλητος Καρυπίδης. Πρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, τώρα όμως κάνει λάθος σερβίς. Η μπάλα ήταν, έφυγε με πολύ δυνάμει, αλλά έξω από την τελική γραμμή, πολύ στην περιοχή του Γύρεου. 7-6. Εδώ ο Σιμών Τίσερ. Εδώ θα πει το Σκαρυπίδης. Βλέπετε, 5 σερβίς, 2 λάθη. Δεν έχει άσο ο Γερμανός. Μάρκες, αναγκάζεται να βγάλει υποδοχή. Στο Φιδέλης, σπάθεια για άμυνα. Δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα ο Ριβέρα. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός θα φτάσει προηγούμενος 8-6 στο πρώτο τεχνικό time-out του τρίτου σετ. Ένα σετ που βέβαια θα κρίνει πάρα πολλά για την ομάδα του Πειραιά. Πάμε όμως εμείς για λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα επιστρέψουμε και πάλι γρήγορα κοντά σας από το Μελίνα Μερκούρι. Bite, the classic rock show. 3 χρόνια επιτυχίας στο Las Vegas. Μία συναρπαστική μουσικοχορευτική παράσταση για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Bite στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στο κέρδος σας από τη βενζίνη λέτε no ή go. Τώρα go eco. 5% επιστροφή μετρητών τη στιγμή που γεμίζετε. Πιστωτική κάρτα go από την Εθνική. Σας επιστρέφει μετρητά αμέσως. On the road. On the road footwear. Επιστροφή και πάλι στο Ρέντι. Βλέπετε εδώ πως έχουν κερδιθεί οι πόντοι για τις δύο ομάδες. 4-1 η Άση. 27-32 στην επίθεση. 7-8 τα μπλοκ. 16-15 τα λάθη για τις δύο ομάδες στην αναμέτρηση. Στην οποία προηγείται ο Ηρακλής με 2-0 έχοντας πάλι τα πρώτο και δεύτερο σετ με 23-25. 8-6 όμως έχει το προβάδισμα Ολυμπιακός στο τρίτο σετ. Πάμε γρήγορα στον Αντώνη Χαζάπη να δούμε ποιες ήταν οι οδηγίες του Σουηδού προπονητή του Γυρεού.
Καταρχάς προσπάθησε να τους ηρεμήσει, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, και έδωσε οδηγίες και στον Κανέλο που αυτή τη στιγμή είναι έξω, αλλά και στους άλλους παίκτες. Εδώ είναι ο Μάρκες, 9-6 Ολυμπιακός, αυξάνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Πάμε γρήγορα στην Μαρακού, καθώς υπάρχει μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το Motoflex. Ειρήνης, ακούμε. Ο Σωτήριος Πλήκος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει το παιχνίδι, να αλλάξει το σκορ, και αυτό θα το κάνει μόνο με πολύ δυνατό σέρβις. Ναι, γιατί... Ρίσκο λοιπόν στο σερβίς, ζήτησε από την αρχή αυτού του σετ, κάτι που έχει καταφέρει. Τρομερή φάση εδώ, βγήκε μια απίστευτη άμυνα, αλλά έρχεται τελικά ο Γιορτάνο με εντυπωσιακό τρόπο να πάρει το πόντο. Βλέπετε πως το πανηγυρίζει ο Βούλγαρος. Το σερβίς του Ολυμπιακού που ήταν χαλαρό στο δεύτερο σετ, το είδαμε αυτό, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει και αναγκάστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού να ζητήσει να μην παίξουν πλέον τακτική, αλλά να χτυπήσουν τις μπάλες. Μάλιστα ο Ολυμπιακός έχοντας πάρει τη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, αν δεν κάνω λάθος. Τέσσερις πόντοι ουδέποτε νομίζω μέχρι στιγμής έχει ξεφύγει σε κανένα σημείο του παιχνιδιού απέναντι στον αντίπαλό του. 16 το σκορ στο τρίτο σετ. Time out λοιπόν από τον προπονητή του Ηρακλή, τον Anders Christiansson. Και για να δούμε, ενώ εσείς βλέπετε τους σκόρες, κοιτάξτε πώς έχει μοιράσει το παιχνίδι ο Τίσερ. Ριβέρα 10, Νίσον 10, Κωνσταντίνο 10, Σμαραγδής 5 και από εκεί πέρα 10 ο Γιορτάνοφ, 9 ο Καρυπίδης, 8 ο Χριστοφιδέλης. Καλή ανάπτυξη και για τον Ολυμπιακό, οι πασαδόροι κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τους κεντρικούς του Ολυμπιακού, που θα περίμενε, παραλαμβάνω, σήμερα κάποιος να έχουν καλύτερη απόδοση. Γι' αυτό άλλωστε πήρε δύο ξένους σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός, αφήνοντας ελεύθερο μετά από πολλά χρόνια παρουσίας και προσφοράς τον Αντώνη Τσακυρόπουλο. Εδώ ο Σωτήρης Δρίκος, που βλέπει πάντως την ομάδα του στο τρίτο σετ να προηγείται με 16. Πάμε γρήγορα στον Αντώνη Χαζάπη όμως, να δούμε τι αλίευσε από τον πάγκο του Γυραιού νωρίτερα. Να στοχος ο Μάρκης, να Αντώνη. Ο Σουηδός προπονητής ελάχιστα μίλησε, άφησε να εξελιχθεί μια συζήτηση για το πώς βλέπουν το παιχνίδι ο Γερμανός, ο Πασαδόρος με τον Νίλσον, και γιατί ψάχνουν να βρουν ένα ρυθμό μεταξύ τους, πώς θα αποδώσουν καλύτερα. Ακούμε και την Ειρήνη Μαρακού από την Αντιπέρα Όχθη. Καλό μπλοκ πάνω στους Κωνσταντίνο Φανίλσον που βρίσκονται μπροστά. Ο Ολυμπιακός που χάνει τη διαφορά και που συνήθως ισορροπεί το παιχνίδι μέχρι το 22-22, αλλά στα κρίσιμα σημεία νικητής ήταν ο Ηρακλής μέχρι τώρα. Έτσι, τέρμπι λεπτομεριών, με τις οποίες όμως είναι πάντα και στα δύο σετ μέχρι τώρα υπέρ του Ηρακλή. Ριβέρα, σημαδεύει τον Καρυπίδη που βγάζει καλή υποδοχή. Έχει ευκαιρία να παίξει ο Κουνέτας στον πρώτο χρόνο. Εντυπωσιακή άμυνα από τον Μπρουξ. Καταπληκτική άμυνα από τον Μπρουξ. Έχει τον Κωνσταντίνο Φίκη να παλέψει πάνω στο φιλέ. Και με την εμπειρία του να καταφέρει να κερδίσει τον μπλοκ του Ολυμπιακού, μειώνοντας και πάλι στην ελάχιστη τιμή η διαφορά. 19 με τον Κωνσταντίνο και τον Σμαραγδί. Βλέπετε που σήμερα είναι οι κορυφαίοι παίκτες για τον γυρό μαζί με τον Πασαδόρο, βέβαια τον Τίσερ, σε απόδοση. Το time out αυτή τη φορά το καλεί ο Σωτήρης Δρίκος, βλέποντας τη διαφορά των 4 πόντων πολύ γρήγορα να ξανεμίζεται. Είπαμε το σκόρ είναι 19. Ο Ολυμπιακός υδρώνει για να πάρει τη διαφορά, αλλά τη χάνει πολύ εύκολα από τον Ηρακλή. Ηρακλής που δείχνει πολύ σταθερός, επαναλαμβάνω, χωρίς σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Μια ομάδα συνόλου, κάτι που φιλοδοξεί βέβαια να χτίσει και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε άλλωστε, είμαστε ακόμα στην τρίτη αγωνιστική. Μια εβδομάδα παίζεται το πρωτάθλημα, καθώς έχουμε προολυμπιακά τουρνουά και πίεση όσον αφορά τις ημερομηνίες, καθώς οι ομάδες αγωνίζονται στο Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής και βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι τρεις εκπρόσωποι της κορυφαίας, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που ξεκινάει στις 17 του Οκτώβρη. Πάμε γρήγορα στους δύο πάγκους. Πρώτα ο λόγος και πάλι στον Αντώνη Χαζάπη. Αυτή τη φορά ο Σουηδός προπονητής ζήτησε καλύτερη υποδοχή και έδειξε πώς να βάζουν τα χέρια του στη μανσέτα, πώς να γίνεται η υποδοχή για την καλύτερη ανάπτυξη, προώθηση μετά του παιχνιδιού. Ωραία. Να ακούσουμε και την Ειρήνη Μαρακού όμως. Καλή ποιότητα στην υποδοχή από Παπαδημητρίου Χριστοφιδέλη και γρήγορη κίνηση του Καϊντάρσκι από το κέντρο, ενώ ζήτησε από τον Χατζιαντωνίου να ετοιμάζεται. Ο Σέρι Βέρα είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Βλέπετε εδώ τον παίκτη από το Πουέρτο Ρίκο. Ρισκάρει ο Ριβέρα, σημαδεύει τον Παπαδημητρίου. Βγάζει καλή υποδοχή αυτός. Πρώτος χρόνος του Καϊντάρσκι δεν είναι τελειωμένος. Βγάζει ωραία ο Ριβέρα την άμυνα και έχει τον Κωνσταντίνο, θα χτυπήσει δυνατά. Τρέχει ο Χριστοφιδέλης και ο Γιορτάνοφ, συνεργάζονται. Βγάζουν την άμυνα επίσης του Ολυμπιακού, παλεύει ο Χριστοφιδέλης. Κερδίζει ο Νίλσον που με 2-7 ύψος
Νικά κατά κράτος πάνω στο φιλέ των αρχηγών του Ολυμπιακού. Σοβαρίζοντας λοιπόν ο Ηρακλής 10-10. Το 16 με ένα σερί 4-0 αναγκάζει το Σωτήρι Βρίκο να αποσύρει αυτή τη φορά τον Καετάρσκι. Περνάει και πάλι ο Χατζηδημιού στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που πονάει στους κεντρικούς. Εκεί που θα περίμενε να έχει το πρόβλημα σήμερα τουλάχιστον ο Ηρακλής. Ο Σέρι Βέρα έχει κάνει ζημιά, μπορεί να μην μπαίνει άσος, αλλά κάνει καλό σερβίς. Εδώ παίρνει για τον Άσο όμως. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ριβέρα. Γι' αυτό άλλωστε τον προτίμησε από τον Άλεχ Άκρεμ ο Κρίστιανσον. Είπαμε ο Λευκορώσος ήταν MVP της πρώτης αγωνιστικής. Παρ' όλα αυτά, με το που ήρθε ο Ριβέρα, πήρε θέση βασικού. Νάτος εδώ, 30χρονος Αμερικανός. Παπαδημητρίου, Κουρνέτας, έρχεται ο Χριστοφιδέτης αυτή τη φορά να περάσει πάνω από τον μπλοκ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, 11-11. Ισοφαρίζει ο γηπεδούχος Ολυμπιακός τον γύρεο και πάει ο Κουρνέτας να σερβίρει. Εδώ ο Βασίλης Κουρνέτας. Αυτό σερβίς έχει έναν άσο. Για να τον δούμε εδώ αν θα επιχειρήσει, αν θα λισκάρει. Όντως, χτυπάει με δύναμη. Πάνω στον Ριβέρα που βγάζει τέλεια υποδοχή. Ωραία πάσα του τίσερ για τον Νίλσον. Τρομερό το τελείωμα του Νίλσον. Δεν μπόρεσε παρότι έβαλε τα χέρια του εκεί ο Παπαδημητρίου. Βέβαια η μπάλα έφυγε με τρομερή δύναμη. Κανένα πρόβλημα για τον Σουηδό. Θαυμάστε εδώ. Η προσποίηση είδατε από τον Τσμαραγδίερ και τον Νίλσον. Να χτυπήσει με τρομερή δύναμη. Να ο Τσμαραγδίερ στο σερβίς. Καλό σερβίς. Μπάλα είναι out όμως. 12-12. Νέο λάθος για τον Ηρακλή. Πρέπει να είναι το 14ο. Χαμένο σερβίς για τους Θεσσαλονικείς. Χριστοφιδέλη στο σερβίς. Κωνσταντίνοφ. Τίσερ, ωραία πάσα. Νίλσον σπάει μπάλα πάνω στον μπλοκ. Δεν ακολουθεί την πορεία της ο Χριστοφιδέλης. Καθώς αυτή πήρε μια περίεργη καμπή. 12-13. Να κρατά το προβάδισμα και πάλι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η φιλοξενούμενη ομάδα του Ηρακλή που με τον Νίλσον είναι στο σερβίς. Εδώ ο Δρίκος ανήσυχος. Και εδώ ο Νίλσον. Βλέπετε 10 σερβίς, δεν έχει χάσει ούτε ένα, αλλά ούτε έχει πάρει κάσο. Για να το δούμε εδώ. Πολύ δυνατά. Έχουμε άσο. Τρίγιο Κουρνέτας, όπως, μπαλά πέρασε έξω από την αντένα, όχι. Ναι, πέρασε. Το είδε ο επόπτης, το καταλογίζουν οι διαιτητές. Μπάλα πρέπει να πέρασε από μέσα, όπως δείχνει. Οπότε είναι κακή επιστροφή. Και ο πόντος πάει στον Ηρακλή. Για να δούμε εδώ, μπάλα περνάει μέσα έξω από την αντένα. Εκεί είναι το θέμα. Δεν φαίνεται. Βλέπετε, έχει χαθεί από το πλάνο. Με αποτέλεσμα εμείς να μην έχουμε άποψη. Άποψη όμως έχουν οι διαιτητές. Άλλωστε οι διαιτητές είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις που ισχύουν στο παιχνίδι. Ό,τι και να πούμε εμείς, περισσεύει. Σημασία έχει ότι η διαιτησία άλλωστε σήμερα είναι πάρα πολύ καλή και δείχνει ως μη γεννόμενη τη φάση εξ αρχής, καθώς δεν μπορεί να έχει άποψη. Βλέπετε το αυστηρό ύφος, παραλαμβάνω, του Νότα Γεροφοδόρου, διαιτή που διαιτήτευσε πριν λίγες μέρες στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μαζί με τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή διαιτητή στον κόσμο, τον Ούγκρο Μπέλα Χόμπορ. Θα έχουμε, άμα συνεχιστεί. Όχι, κοιτάει τις θέσεις απλά ο κύριος Ράπτης. Ελέγχονται οι θέσεις, σερβίς για τον Ηρακλή με τον Νίλσον. 12-13 παραμένει το σκορ. Ως μη γεννιόμενη η προηγούμενη φάση που είδατε. Και ο Νίλσον λοιπόν θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Μάρκος Νίλσον, πολύ δυνατά εντυπωσιακά βγάζει ο Καρυπίδης. Που παίρνει και την μπάλα από τον Κουρνέτα. Τριπλό μπλοκ τον περιμένει όμως και τον σταματά. Κανέλος, Κωνσταντίνοφ και Τίσερ. Δίνει το στόπ στο θεάτρο του Καρυπίδη. Ο Ηρακλής ξεφεύγει με 2 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, 12-14. Και νομίζω ότι θα ζητήσει time out ο Δρίκος, βλέποντας τα πράγματα να μην γίνουν καλά για την ομάδα του. Αν ξεφύγει κι άλλο ο Ηρακλής σε αυτό το σημείο, πολύ δύσκολα. Και όντως τον βλέπετε, καλή time out ο Δρίκος. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Ο Σωτήρης ο Δρίκος το έχει αποδείξει άλλωστε η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια στην Α1. Το μόνο που χρειάζεται όπως κάθε νέος άνθρωπος είναι πίστοση χρόνου. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή της. Μπορεί ο Γιορτάνοφ να ήρθε πέρυσι στις αρχές, αλλά στην ουσία έφυγαν και ο Γκιούρδας από την ομάδα, έφυγε και ο Τσάκυρόπουλος από την ομάδα και αρκετοί είναι σημεία αλλαγές, καθώς βέβαια ήρθαν να προσθεθούν, όπως είπαμε στην αρχή του καλοκαιριού, επίσης άλλοι τόσοι βέβαια, για να έχουμε μια
εντελώς καινούργια ομάδα και με βάση το γεγονός ότι τελείωσε πριν 15 μέρες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκεί που συμμετείχαν 7 παίκτες του Ολυμπιακού, είναι πρόβλημα αυτό για να μπορέσει να μοντάρει την ομάδα ο προπονητής της. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τι έλεγε νωρίτερα ο ίδιος στους παίκτες του. Η Ειρήνη Μαρακού είναι αυτή που μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Προσπάθησε να ηρεμήσει τους παίκτες του. Καλή υποδοχή να βγάλουν τον Νίλσον από το σερβίς, ενώ από τον Καρυπίδη έχασε ο Νίλσον όμως το σερβίς, και η τακτική του Δρίκου για αυτή τη φάση δεν θα ισχύσει. Πάμε και στον Αντώνη Χαζάπη γρήγορα να δούμε το ρεπορτάζ από την πλευρά των Θεσσαλονικιών. Ο Πλάμεν Κωνσταντίνοφ ήταν αυτός που συγκέντρωσε την προσοχή του Κρίσκεσον, δέχθηκε τις περισσότερες εντολές. Κάτι έχει να κάνει με την επίθεση του Ηρακλή προφανώς. Εδώ πέρασε για πρώτη φορά ο Τζούριτς, είναι ο γιος του Μίτσου, όπως τον ξέρουμε στην Ελλάδα, του Μίλαν Τζούριτς. Του παλιού παίκτη που αγωνίστηκε με επιτυχία στην Ορεστιάδα. Τζούριτς που έχει μεγαλώσει βέβαια στην Ελλάδα, μιλάει τα ελληνικά, μάλιστα περιμένει πώς και πώς να πάρει την ελληνική υπηκότητα, οπότε θα διάσει και θέση τέταρτου ξένου στον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο δηλωμένος τέταρτος. Σερβική υπηκότητα έχει άλλωστε ακόμα ο νεαρός άσος του Ολυμπιακού που έκανε ντεμπούτο στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν και πάρα πολύ καλός. Έχουμε τον Ιορντάνοφ. Απέστειλε λοιπόν στον πάγκο τον Καρυπίδη Ειρήνη. Έχει βγάλει ο κύριος Λίγκος. Ναι, έτσι είναι. Έβγαλε λοιπόν τον Θεόκλητο Καρυπίδη και έβαλε τον Τζούριτς στην αναμέτρηση, ο οποίος είναι γεννημένος 25 Απριλίου του 89. Ιορντάνο, κακό σερβίς. 14-16. Ο Ηρακλής είναι αυτός που θα φτάσει προηγούμενος με άρα 2 πόντων στο δεύτερο τεχνικό τέρμα του τρίτου σετ. Θεσσαλονίκης προηγούνται και 2-0 στα σετ. Έχουν πάρει το πρώτο 23-25 με το ίδιο σκορ και το δεύτερο. Εμείς για ακόμη μια φορά να γυρίσουμε για λίγο εικόνα και ήχο στα στούντιο της E3 τηλεφόρου στρατού. Πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ούζο Μυτιλίνιο. Λάδι Καλαματιανό. Τύρι Μακεδονικό. Μακεδονικό από την Ευγάλ. Παράγεται με φροντίδα και μεράκι από το 1952 για να απολαμβάνετε την αυθεντική, πλούσια γεύση του κάθε μέρα. Μακεδονικό από την Ευγάλ. Ζήτημα γεύσης. Καμία περίεργη χρέωση. Τεχνικός έλεγχος μέσα σε 30 λεπτά. Είναι ανοιχτά Σάββατο και απογεύματα. Ορίζεις εσύ την ώρα του ραντεβού. Ο νέος τρόπος να λες κταίω. Auto Vision. Επιστροφή και πάλι στο παιχνίδι μας, στο μεγάλο τέρμπι της τρίτης αγωνιστικής, με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη μέρα του φετινού πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Ηρακλής 0-2 στα σετ, 23-25 και τα 2 για τον γύρεο. 14-16 Θεσσαλονικής πλέον έχουν το προβάδισμα και στο τρίτο. Κανέλο Σερβίρη. Ο πόντος πάει στον Ολυμπιακό που κάνει το 15-16 και πάει ο Τζούριτς να σερβίρει. Μίταρ Τζούριτς, Δημήτρης θα λέγεται όταν αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα, είναι στο σερβίς. Ένα παιδί με τρομερά προσόντα, εδώ κάνει λάθος. Ο Τζούριτς είπαμε είναι 18 ετών και έχει ύψος 2-6 παρακαλώ. Η μεγάλη ελπίδα όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά γενικότερα και για το ελληνικό βόλεϊ, καθώς είπαμε θα αποκτήσει από ό,τι φαίνεται την ελληνική υπηκότητα και θα μπορέσει να βοηθήσει και στην εθνική ομάδα. Σιμών Τίσο σερβίρει για τον γύρεο. Τζούριτς. Κουρνέτας ωραία για τον Ιορντάνο. Περνάει ο Βούλγαρος. Βούλγαρος που δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις αλλά έχει καλά ποσοστά από ό,τι φαίνεται στην επίθεση. Εδώ ο Φρέντι Μπρουκς δεν μπορεί να βγάλει αυτή την άμυνα. Σηκώθηκε σχεδόν χωρίς μπλοκ ο Ιορντάνοφ και δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 16-17. Αυτός είναι ο Μάρκες, έχει δύο άσους στο παιχνίδι. Στα 10 σερβίς δεν έχει κάνει λάθος. Να τον δούμε. Επιχειρεί και χτυπάει με δύναμη την μπάλα, αλλά πάνω στο φιλέ. Το πρώτο λάθος λοιπόν του παίκτη από τη Βενεζουέλα. Θα δώσει δυνατότητα στον Ηρακλή να προηγηθεί και πάλι με 2-16-18. Και μάλιστα χωρίς να εδρώσουν οι παίκτες του Κρίστιανσον. Εδώ είναι ο Ριβέρα. Χωσέ Ριβέρα. Ο
Ο Παδημητρίου σε πρώτο χρόνο, ο Χατζιαντωνίου. Βγάζουν την άμυνα οι παίκτες του Ηρακλή με τον Τίσερ. Μια ευκαιρία όμως για τον Ολυμπιακό. Κουρνέτας πλασάρει. Προσπαθεί ο Τίσερ, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη φορά την άμυνα ο Γερμανός. Είναι εκπληκτικός στην άμυνα. Πραγματικά αξίζει κάποιος να στρέψει τα μάτια πάνω στον Γερμανό. Να δει τις τοποθετήσεις του και τις πολύ ωραίες άμυνες που βγάζει. Δουλεμένος παίκτης, άλλωστε είναι από τους παίκτες που έχει βγάλει στο ευρωπαϊκό βόλιο αυτός ο σπουδαίος δάσκαλος του αθλήματος, ο ρουμανικής καταγωγής προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, Στέλιαν Μόκουλέσκου. Κουρνέτας, τον Μπρουξ, κολλάει την μπάλα πάνω στα χέρια του, μοιράζει στο 4, αυτός με τη σειρά του Κωνσταντίνο, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Έρχεται ο Κουρνέτας να γυρίσει για τον Κωνσταντίνο. Του χτυπάει ευθεία, η μπάλα είναι μέσα, είναι πόντος για τον Ολυμπιακό που ισοφαρίζει 18-18. Εδώ ο Σμαραγδής. Και αυτός είναι βέβαια ο πασαδόρος της εθνικής μας και του Ολυμπιακού, ο Κουρνέτας. Εδώ ο Πλάμεν Κωνσταντίνοφ. Τίσερ, Κωνσταντίνοφ, νέος πόντος για τον Βούλγαρο. Νέο προβάδισμα για τον Ηρακλή, 18-19. Και πάει ο Σμαραγδής να σερβίρει. Τον βλέπετε εδώ. 4-4 επιθέσεις και σπουδαία πράγματα και στο μπλοκ. Μαναγδής κάνει μεγάλη εμφάνιση. Γιορτάνοφ εδώ ολοκληρώνει, παρά την προσπάθεια του Ριβέρα και του Σμαραγδή που έπεσε να βγάλει και την άμυνα. Πραγματικά, αν ο Ηρακλής πάρει σήμερα την νίκη, νομίζω ότι ο Σμαραγδής θέτει βάσεις για να πάρει και το τίτλο του MVP με την σημερινή του εμφάνιση. Ο Στεφιδέλης είναι έτοιμος να δώσει στην αναμέτρηση συνέχεια από την θέση σερβίς. Κωνσταντίνοφ. Νίλσον, θα αξίζει κάποιος να δει τα χέρια του Κωνσταντίνοφ όταν παίρνει την υποδοχή. Πραγματικά ο Βούλγαρος είναι μάγος το να κολλάει την μπάλα στα χέρια του και να τη μοιράζει με ιδανικό τρόπο στον Πασαδόρο. Να την φέρνει μάλλον προς τον Πασαδόρο, ο οποίος με τη σειρά του συνήθως τροφοδοτεί τον Νίλσον που κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά. Βλέπετε έχει 12 στις 24 τελειωμένες επιθέσεις. Είναι ήδη σε θέση σερβίς. Σουδιός διαγώνιος. Παπαδημητρίου, Κουρνέτας. Τζούριτς, πολύ ωραία προσπάθεια από τον μικρό που ισοφαρίζει 20-20, δεν φοβάται, τον βλέπετε θηρίο πραγματικό, 2-6 είπαμε, τρομαρός σωματότυπος. Ενώ ο Χρήστος Κίτσιος παίρνει το ταμπελάκι του και είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του Κανέλου. Βοηθήσει τρεις θέσεις στην μπροστά ζώνη ο Κίτσιος, όχι. Ναι, στην μπροστά ζώνη. Εδώ είναι ο Άκης Χατζιαντωνίου, floating service θα κάνει, αυτό κάνει άλλωστε πολλά χρόνια τώρα. Μπρουξ δεν έχει πρόβλημα. Τίσερ μοιράζει για τον Κωνσταντίνο. Ούτε αυτός έχει βέβαια πρόβλημα. Πήρε την μπάλα όπως ήθελε ο Βούλγαρος και δίνει για ακόμα μια φορά το προβάδισμα στον Γύρεο. 20-21. Και πάλι εδώ η τελευταία φάση με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πλάμεν Κωνσταντίνο. Ένα παίκτη κόσμημα. Πραγματικά σπουδαίος. Βλέπετε την υποδοχή του. 14-19. Και όταν μια ομάδα έχει τον Κωνσταντίνο, τον οποίον θυμάμαι σε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό του Άρη στη Γαλλία. Είχαμε μεταβεί να παρακολουθήσουμε. Παρότι τραυματίας με ένα χέρι έπαιζε. Δεν είναι η χρονιά που ο Άρης κατέκτησε το πρωτάθλημα και είχε βέβαια σπουδαίο δίδυμο τους Γκάνεφ Κωνσταντίνοφ με προπονητή τον Κώστα Χαριτονίδη και πρόεδρο τον Χρήστο τον Αντωνίου. Ο Άρης που κάνει και φέτος μια μεγάλη προσπάθεια 10 χρόνια μετά και μετά το σύντομο πέρασμά του από την Α2 κατηγορία. Προσπάθεια είναι να καθιερωθεί στις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μάρκες, Κουρνέτας που μοιράζει για τον Τζούριτς, που περνάει και αυτή τη φορά, 2 στις 2 για τον μικρό και ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά. 22-21. Να ο Τζούριτς. Κοιτάξτε, άψογο το στυλ του μικρού και time out από τον Κρίστιανσον αυτή τη φορά. Και εδώ οι πρώτοι σκόρερς. Νίλσον 14, Κωνσταντίνοφ 14, Ριβέρα 12, τραβάνε το σκοράρισμα για την ομάδα του Ηρακλή, ενώ για τον Ολυμπιακό 13 έχει ο Γιορτάνοφ, 11 ο Χρυστοφιδέλης, το έκανε ήδη πάρα πολύ. Ο Καρυπίδης έμεινε στους 9, ο Μάρκες έχει 5 και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι παίκτες έχουν λιγότερους πόντους για τις δύο ομάδες. Εδώ βλέπετε τον Πάκο του Γκρέου με τον Κίστιασον και τον Γιάννη Καλμαζίδη σε νέο ρόλο πλέον. Επιστρέφουν δύο ομάδες, 22-21 είναι μπροστά ο Ολυμπιακός στο τρίτο σετ, 2-0 προηγείται ο Ηρακλής, πάμε γρήγορα στον Αντώνη Χαζάπη.
Είχαμε την ευκαιρία, είπε ο Κρίστιανσεν, να είμαστε μπροστά στο σκορ. Κάναμε λάθη, πρέπει να συγκεντρωθούμε. Μας μένει λίγος χρόνος, πρέπει να περάσουμε πάλι μπροστά και να τελειώσουμε τώρα το παιχνίδι. Πριν πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού να δούμε το σερβίς του Γιορτάνοφ. Μπόγκταν Γιορτάνοφ, χτυπάει δυνατά και άστοχα. 22 όλα, Ειρήνη. Ήθελε να μείνει στο σερβίς ο Γιορτάνοφ, ο Σωτήρης Βρίκος, ενώ από τον Βασίλη Κουρνέτα ζήτησε να εμπιστεύεται τον Τζούριτς. Μάλιστα. Αγωνιστικό θράσος έχει ο Μικρός, το αποδεικνύει στο παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι μάλιστα απέναντι στον Ηρακλή. Κίτσιος. Χριστοφιδέλης Κουρνέτας που γυρίζει για τον Μάρκες. Ωραίος πρώτος χρόνος αυτή τη φορά από τον Μάρκες. Και πάλι μπροστά ο Ολυμπιακός, 23-22. Σουλτανόπουλος βλέπω να ετοιμάζεται. Θα ψηλώσει τον μπλοκ. Ο Σωτήρης Δρίκος και πράγματι έτσι είναι, θα φύγει ο Κουρνέτας. Με ύψος 91 δίνει τη θέση του στον Σουλτανόπουλο, ο οποίος είναι 1,98. Σουλτανόπουλος που ξεκίνησε να παίξει και πασαδόρος, επί εποχής τέλειου προσαλίκα στην εθνική ομάδα μάλιστα, αλλά γύρισε κεντρικός, όπου μάλιστα δύο χρονιές με την ομάδα του Παγκρατίου κατάφερε να βγει πρώτος μπλοκέρ του πρωταθλήματος, αυτά πριν από 2-3 χρόνια αντίστοιχα. 23-23, με τον Σμαραγδί να φτάνει στις 5 επιθέσεις και τον Ηρακλή να ισοφαρίζει. Σκούπισε τα χέρια του ο Κωνσταντίνοφ, ο Τίσερ είναι αυτός που θα σερβίρει πάντως. Σιμών Τίσερ. Σημαδεύει τον μικρό τον Τζούριτς. Βγάζει αυτός υποδοχή. Γιορτάνοφ βρίσκει μπάλα πάνω στον Κωνσταντίνοφ. Μάλλον πήγαινε out. Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός φτάνει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση σε ένα set ball. Με μόλις μια ευκαιρία όμως, οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε αυτό το πότο για να μείνουν στη διεκδίκηση της νίκης απέναντι στον Γυραιό που προηγείται με 2-0 στα σετ. Σερβίς με τον Μάρκες. Βλέπω ότι έχει δύο λάθη και δύο άσους. Κωνσταντίνοφ. Τίσερ. Επιλογή είναι ο Νίλσον. Σπάει μπάλα πάνω στο μπλοκ. Δεν μπορεί ο Χατζηαντωνίου. Το τρίτο σετ, κυρίες και κύριοι, θα κριθεί στην παράταση. Καθώς ο Ηρακλής σοβαρίζει 24-24. Εδώ ο Μάρκες που κάθεται στον πάγκο, παίρνει και τα εύσημα από τους υπόλοιπους που κάθονται εκεί. Ολυμπιακός που έχει στον πάγκο του Πατήρ και Ιώ Παπαγεωργίου, τον Νίκο και τον Γιώργο, ως φυσιοθεραπευτές. Παπαγεωργίου με μεγάλη προσφορά στην εθνική ομάδα. Επιστρέφει στον Ολυμπιακό, έτος και στο πρωτάθλημα. Εντυπωσιακό μπλοκ εδώ από τον Σμαραγδί που κάνει πράγματα και θαύματα. Ο Σμαραγδής είναι ο ηγέτης της ομάδας του Ηρακλή που φτάνει αυτός με τη σειρά του. Όχι απλά σε set ball, αλλά σε set ball, match ball. Αν η Θεσσαλονίκη πάρει αυτό το πόντο, ολοκληρώνεται βέβαια η αναμέτρηση με τον Ηρακλή να παίρνει 3 πόντους και να παραμένει βέβαια στην πρώτη θέση. Και μάλιστα άμα κερδίσει με 3-0, νομίζω η Ειρήνη Μαραγκού έχασε set ο Παναθηναϊκός στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε set, όντως. Έχει χάσει ακόμα ένα ο Παναθηναϊκός από το Μίλωνα. Οπότε ο Ηρακλής θα είναι πρώτος. Θα είναι ο Ηρακλής πρώτος. Set ball, match ball. Είναι ο Χωσέ Ριβέρα αυτός που σερβίρει. Παπαδημητρίου, Κουρνέτας για τον Γιορτάνο. Σπάει πάρα πάνω στο μπλοκ, ευκαιρία του Ηρακλή να τελειώσει το match. Μπρουξ, Κωνσταντίνοφ. Η λύση είναι, ακούει το όνομα Πλάμερ Κωνσταντίνοφ. Θρίαμβος του Ηρακλή. 3-0 νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, πράγματι τρομερή εμφάνιση του Ηρακλή. Που χωρίς τον αρχικό τον Κράβαρη ήρθε εδώ και παίρνει μια τρομερή μεγάλη νίκη με 3-0 set. Απέναντι σε ένα Ολυμπιακό που έδειξε ότι θέλει ακόμα χρόνο για να μπορέσει να φτάσει σε υψηλά στάνταρτς. Σε υψηλά στάνταρτς της απόδοσης ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να φτάσει και βλέπετε... Επιστροφή και πάλι στο Ρέντι. Βλέπετε εδώ τον θρίαμβο του Ηρακλή που κέρδισε το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής με 3-0 εδώ στο Ρέντι απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια βλέπετε πόσο γεμάτα ήταν τα σετ 23-25, 23-25, 24-26. Ο Αντώνης Χαζάπης έχει δίπλα του νομίζω τον αναμφισβήτητο μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης και μιλάμε για τον διεθνή κεντρικό μπλοκέρ του Ηρακλή, τον Νίκο Σμαραγδί. Αντώνη, δεν ξέρω αν έχει βγει ποτέ MVP, αλλά νομίζω ότι μεθαύριο θα είναι αυτός που θα του δώσουν αυτόν τον τίτλο, γιατί νομίζω ήταν πραγματικά συγκλονιστικό σήμερα ο κεντρικός μπλοκέρ του Γυρεού, όπως όμως και όλη η ομάδα του Ηρακλή στην αναμέτρηση. Αντώνη, σας ακούμε. Έχεις ξαναβγεί MVP αγωνιστικής. Νομίζω δεν πρέπει να μιλάμε για MVP. Το θέμα είναι τι κάνει η ομάδα. Παίζουμε σαν ομάδα και αυτό μας δίνει τις νίκες. Πρώτη έξοδος στην Αθήνα, πρώτο μεγάλο παιχνίδι με έναν σοβαρότερο
με έναν από τους σοβαρότερους αντιπάλους και μια άνετη επικράτηση. Άνετη δεν θα το έλεγα. Σίγουρα μια καλή επικράτηση απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο που είναι διεκδικητής και αυτός της πρώτης θέσης. Εμείς παίξαμε καλά, κρατήσαμε την τακτική μας του προπονητή και ήρθε η νίκη έτσι όπως έπρεπε. Διατηρήσαμε την ψυχολογία μας. Είναι μεγάλη νίκη καθώς κερδίσαμε τον Ολυμπιακό μες στην έδρα του. Είμαστε καινούργια ομάδα, θέλουμε πολλή δουλειά, η οποία φάνηκε ότι δεν κάνουμε πολλά λάθη και δεν παίξαμε πολύ καλό βόλι. Υποσχόμαστε στη συνέχεια θα παίξουμε πολύ καλύτερο. Βρισκόμαστε μόνο 2 εβδομάδες όλοι μαζί. Σίγουρα είναι μια νίκη που μας τονώνει την ψυχολογία για να πάμε παρακάτω. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο, δύσκολο φέτος καθώς έχει και διακοπές. Κοιτάμε να παίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αγωνιστική με την αγωνιστική. Η απουσία του Κράβαρικ δεν σας επηρέασε, ή φάνηκε ότι δεν σας επηρέασε τόσο πολύ. Κοιτάξτε, ο Κράβαρικ είναι ένας αθλητής που είναι ηγέτης μες στην ομάδα. Σίγουρα απουσιάζει, αλλά βέβαια οι υπόλοιποι κεντρικοί και ο Μάκης ο Κανέλος και ο Γιώργος ο Πετρίας μαζί με τον Χρήστο Κίτσιο αναπληρώνουν επάξια το κενό, δουλεύουν πάρα πολύ στην προπόνηση. Σίγουρα η αξία του Κράβαρικ και της ομάδας θα μεγαλώσει επανέρχοντας ο Κράβαρικ. Του ευχόμαστε περαστικά, σε ένα μήνα θα είναι πίσω. Αλλά και η δουλειά που γίνεται με τους μικρούς θεωρητικά είναι πάρα πολύ καλή. Αναπληρώνω να υπάρξει αντιθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε εμείς με τη σειρά μας τόσο τον συνάδελφο τον Αντώνη Χαζάπη όσο και τον Νίκο Μαραγδί που ήταν πραγματικά συγκλονιστικός για την ομάδα του. Θα περάσουμε στην πλευρά όμως των γηπεδούχων. Ειρήνη Μαραγκού είναι δίπλα στον Σωτήρη Δρίκο. Ειρήνη. Κύριε Δρίκο, μέχρι σήμερα είχατε το απόλυτο. 2 νίκες σε 2 εκτός έδρας αγώνες. Σήμερα παίζατε με έναν ισχυρότερο αντίπαλο, τον Ηρακλή, και ηττηθήκατε με ένα 3-0. Σε όλα τα σετ ήσασταν άλλοτε εσείς μπροστά, ήσασταν πόντο-πόντο. Μετά το 22 τι συνέβαινε? Κοιτάξτε, ήταν ένα κλασικό ντέρμπι αυτό. Νομίζω ότι κυρίως σε εμάς φάνηκε η απώλεια δύσκολων παιχνιδιών που δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ο Ηρακλής είχε την τύχη να παίξει στο Super Cup και αυτό νομίζω τον βοήθησε αρκετά. Πιστεύω όμως από την άλλη μεριά ότι στην ισοπαλία μετά το 20 κάναμε κάποιες καθοριστικές επιλογές λάθος και αναγκαζόμασταν να καίμε και πολλά χαρτιά μας για να είμαστε στο σκορ κοντά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που είναι λίγο πιο έτοιμη από εμάς. Εμείς σε κάποια πράγματα που είχαμε επενδύσει όπως το σερβίς και το μπλοκ σήμερα δεν μας βγήκανε καθόλου. Θέλω να πιστεύω όμως ότι είναι, όχι θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι είναι πολύ προώρο να ζητάμε διαφορετικά πράγματα από μια ομάδα που πριν 15 μέρες μαζεύτηκε για να κάνει προπόνηση όλοι μαζί. Σε αυτή τη φάση πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Ηρακλής ήταν καλύτερος από εμάς. Τη σημασία θα γίνει στη συνέχεια βέβαια. Ένα από τα χαρτιά που κάψατε ήταν η κεντρική. Ήσασταν πιο ενισχυμένοι σαν ομάδα από άποψη κεντρικούς από τον Ηρακλή και όμως αυτό δεν το εκμεταλλευτήκατε. Ναι, αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και μεγαλύτερο βάθος από τον Ηρακλή στους κεντρικούς. Άλλες φορές ήταν η υποδοχή μας κακή, άλλες φορές ήταν οι επιλογές μας. Κάποια ατομικά λάθη των κεντρικών που κάτω από εύκολες συνθήκες δεν καθαρίσαν τη φάση. Αλλά αυτά είναι προβλήματα που θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε μέσα από την προπόνηση. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν τα προσόντα για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ακολουθεί δύσκολος δρόμος για τον Ολυμπιακό. Τετάρτη με τον Μίλωνα, την επόμενη εβδομάδα και Champions League. Θα ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρόγραμμα? Κοιτάξτε, στην Α1 με 4 ξένους, όλες οι ομάδες κινδυνεύουν να χάσουν από όλες. Προφανώς το να πούμε από τώρα θα ανταπεξέλθει ή όχι, πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθει και απόλυτα κιόλας. Αλλά νομίζω ότι κάθε φορά διαμορφώνονται διαφορετικές συνθήκες και με βάση αυτές πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Δρίκο. Αυτό που πραγματικά αξίζει κάποιος να σταθεί είναι το γεγονός ότι, όπως σωστά τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, πλέον με 4 ξένους παίκτες είδαμε ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί εκπλήξεις και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις στη συνέχεια. Αλλά εμείς βέβαια θα παρακολουθούμε το πρωτάθλημα. Η ΕΡΤ είναι και φέτος κοντά στο βόλεϊ, τόσο από τις μεταδόσεις μέσω του Sport Plus, όσο βέβαια και μέσα από τις καθιερωμένες κάθε Σάββατο μεταδόσεις της ΕΤΡΙΑ. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Η μεγάλη έκπληξη στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ και φυσικά 2-3, είναι ο φώτιστη που κάνουν σπουδαία πορεία κερδίζοντας τις 2 πρώτες αγωνιστικές τους 2 δικεφάλους, του Βορρά και του Νότου, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δηλαδή στη σειρά. Ένωση Ανθρωπαιδιών Πατρών Μίλωνας, επίσης είναι ο φώτιστος Μίλωνας. 3-2 η νίκη για τους Πατρινούς, με πολύ δυσκολία πρώτη νίκη για την ΕΑΠ. Πανελλήνιος Λαμία 1-3, Εθνικός Αλεξανδρούπολος Παναθηναϊκός επίσης 1-3, ΑΕΚ Άρης 3-2 και πριν από λίγο, όπως παρακολουθήσατε ζωντανά από την ΕΤΡΙΑ, Ολυμπιακός Ηρακλής 0-3. Συνέντευξη έχει ετοιμάσει ακόμα μία ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο ο Αντώνης Χαζάπης. Έχει δίπλα του ένα από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στο παγκόσμιο βόλεϊμπολ. Κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Χαζάπης έχει δίπλα του τον Πλάμεν Κωνσταντίνοφ. Πλάμεν, οι εντυπώσεις από το παιχνίδι.
Είναι δύσκολο μάτς, ήταν δύσκολο μάτς. Εκτός από το σκορ που έληξε 3-0, όλα τα σετ ήταν πόντο-πόντο. Άρα λοιπόν το 3-0 δεν λέει τίποτα, μόνο είναι καταρό σκορ για μας μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Καλύτερο από αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Και εντάξει, αλλά εγώ να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι έχουμε ακόμα να βελτιώνουμε πολύ το παιχνίδι μας. Δεν είμαστε ακόμα απόλυτα έτοιμοι, αλλά βλέπω ότι σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια, το Super Cup με το Παναθηναϊκό και με το ΠΑΟΚ, έχει μια διαφορά, αρχίζουμε να βρισκόμαστε μεταξύ μας και παίζουμε καλύτερα σαν ομάδα. Επειδή αντιμετώπισες και τους δύο πιθανούς αντιπάλους του Ηρακλή στην κατάκτηση του τίτλου, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και επειδή και εσείς είσαστε μια σχεδόν καινούργια ομάδα, τι εντυπώσεις έχεις μέχρι τώρα από τους τρεις διεκδίκητες του τίτλου? Εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος είναι με διαφορά φαβορί. Και τώρα να συγκρίνουμε ποιος θα βγει νικητής στο τέλος. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, ότι εντάξει, πιστεύω ότι περίμενα λίγο παραπάνω από το Παναθηναϊκό, λόγω ότι για μένα έπρεπε να αντίξει πιο πολύ, να παίζει πιο πολύ σαν ομάδα. Έχει κάνει λιγότερες αλλαγές και οι παίκτες που έχουν έρθει, οι τρεις Βραζιλιάνοι ήταν όλο το καλοκαίρι μαζί στην εθνική ομάδα. Πέρσι και ο Διαγώνιος ήταν στην ομάδα και ο ένας κεντρικός, δηλαδή η μοναδική αλλαγή ήταν ένας κεντρικός, μπήκε ο Κόβατς. Γι' αυτό περίμενα καλύτερη έτσι, εμφάνιση από το Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός πιστεύω και αυτούς είναι έτσι νωρίς, να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί έχουν κάνει και πολλές αλλαγές και αυτές. Για μένα είναι έκπληξη που εμείς σχεδόν γρήγορα αρχίζουμε να δίνουμε θετικά αποτελέσματα, γιατί για μένα οι περισσότερες αλλαγές τι έχουμε κάνει εμείς. Και σε μια ομάδα, άμα αλλάξεις πασαδόρο και προπονητή, σαν να έχεις αλλάξει